Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη ζούγκλα τη σεζόν είναι αυτή. Και είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό θα έχουν συνηθίσει, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε που είμαστε, ότι η εκπομπή βγαίνει εδώ και στο διαδίκτυο στο Zoogla.gr. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μας παρακολουθήσετε σε όλη την επικράτεια. Όπου, εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε δυνατότητα να το παρακολουθείτε από το κανάλι, γιατί Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζετε, Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Καλώς ήρθατε στο κράτος της συνωμοσιολογίας, για να μην πω της παπαρολογίας, γιατί δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, μια ωραία αναδρομή για πράγματα που ούτε καν φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβαίνουν. Δηλαδή, οι υποψιασμένοι κάτι γνωρίζουν, εκείνοι που πρέπει το γνωρίζουν επίσης, ο λαός δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, και είναι επόμενο να μην γνωρίζει, γιατί κάποιοι φρόντισαν να μην το μάθουν ποτέ. Άλλωστε, ο λαός για αυτούς είναι ένα παιχνίδι που πηγαίνει πέρα δόθε και μπορούν να το παίζουν όπως θέλουν, να παίρνουν την μπάλα, να την βάζουν στα δίχτυα, να την πετάνε στην κερκίδα, να την ξεφουσκώνουν, να την βάζουν στη μασχάλη τους και να σηκώνονται να φεύγουν. Η μπάλα είναι δική τους και παίζουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν. Αυτά είναι γενικά. Τώρα θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε λίγο και θα έχει ενδιαφέρον με μια ωραία συντροφιά εδώ, τον Μιχάλη Ταμήλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα. Τον Γιάννη Μανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε. Καρντάσι με λίγα λόγια. Ναι. Καλή επιτυχία και στη δεύτερη εκπομπή, αφού είναι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στην πατρίδα μας. Σωστό, αλλά και στην εκπομπή. Εκπομπές πλέον έχουν γίνει ρουτίνα. Και επειδή εγώ έχω αυτονομηθεί, όπως θα έχετε καταλάβει, είμαι και πολιτικά άστεγος, είμαι ανένταχτος αριστερός. Ούτε κουκουέ, είμαι ούτε Σιριζέος, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Είμαι ανένταχτος. Δηλαδή είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Τους ανένταχτους, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι σου βάζουν στο μάτι όλοι. Γιατί σου λέει αυτός είναι πολιτικά άστεγος. Μπορούμε να τον σκίσουμε ό,τι ώρα θέλουν. Νομίζουν. Και τους ανεξάρτητους. Αφήστε αυτό. Στο ανεξάρτητο γίνεται άκρος εξαρτημένοι, διότι άμα μπαίνει στη Βουλή αρχίζει η εξάρτηση. Κάνεις λάθος, τεράστιο. Μακάρι. Εύχομαι. Αλλά, πάση περιπτώσει, περί ανεξαρτησίας πάρα πολλοί μίλησαν. Στο τέλος όμως βγήκανε κουρεμένοι και εξαρτημένοι. Μακάρι να κάνω λάθος. Εγώ το εύχομαι. Να υπάρχουν κόμματα τα οποία και άνθρωποι, οι οποίοι είναι περάνω κομμάτων, όπως είναι από την άλλη πλευρά ο φίλος μου, ο κύριος Οικονομίδης, που έχω πολλά χρόνια. Έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ από την εκπομπή, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Βέβαια. Κύριος Οικονομίδης, η κυρία δίπλα του είναι η κυρία Έλενα Χάρη, επικοινωνιολόγος. Καλησπέρα, Μάικη. Επίσης, είχαμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Και ο Γιάννης Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής του Ινστιτούτου Αναλύσεων και Ασφάλειας. Γιώργος Φίλης. Ναι. Ο Γιώργος Φίλης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και που πιστεύω ότι θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Να πάμε λοιπόν τώρα από την δεξιά πλευρά, τους δεξιούς ψάλτες, για να συνεχίσουμε την παρουσίαση. Ο Μιχάλης Κασής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στα Γιάννενα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης Καπερνάρος, ανεξάρτητος Έλλην. Το δήλωσε ήδη, οπότε δεν χρειάζεται. Και ως ανεξάρτητος άνθρωπος, ανεξάρτητος Έλλην. Σε λίγο θα είναι και ο Θανάσης ο Πλεύρης εδώ. Ζητάει συγγνώμη γιατί καθυστέρησε λίγα λεπτά εξαιτίας κάποιων προσωπικών θεμάτων. Ο Γιάννης Σαμυρίδης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς. Θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, αμέ. Εδώ είμαστε με air condition γιατί κάνει ζέστη. Τώρα που πήρα τηλέφωνο στη Βόρεια Ελλάδα, είναι όλοι με τα παπλώματα και δεν έχουν να πληρώσει το πετρέλαιο. Ποιος θα καταλάβει εδώ τι συμβαίνει εκεί? Και πώς συζητάνε όλοι και λέει και η Τρόικα να ανεβάσουμε και άλλο το φόρο και λέει θα επιστρέψουν τώρα, θα κάνουν καλαμπούρι με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό, να είσαι εδώ με το air condition σήμερα εδώ στην Αθήνα και πάνω να είναι κουκουλμένοι με τα παπλώματα και δεν είναι ανάψαν ακόμη. Πρέπει να ανάψαν τα καλοφερό, όσοι έχουν. Για του λόγου και το αληθές, συζητούν αυτοί, τι λένε, τι πρόταση, τι μπορούν να πούν. Φέρνει κρύο αέρα. Όχι, όχι, εγώ έλεγα. Τη ζέστη την. Μισό λεπτό. Αισθάνεστε από του προβολεί που υπάρχουν. Θα του στείλουμε όπω είναι μια μέρα, όλου, να κοιμηθούν ένα βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα.
Χωρίς να ανάψει την. Υποτίθεται ότι είμαστε σε ζούγκλα που έχει ζήσει. Σε αυτούς που αποφασίζουν. Αυτές οι μεγαλοστομίες να τις λέγατε στο Πασόκ. Πάντα τις έλεγα. Στον αρχηγό σας. Πάντα τις έλεγα και να σας πω κάτι. Στον Κουβέλη, σήμερα αρχηγό σας. Το πετρέλαιο θέρμανση ότι δεν εξισώθηκε. Είμαστε πέντε βουλευτές από τη Βόρεια Ελλάδα που δεν εξισώθηκε το 2011 και έγινε από το 2012. Το αναβάλα για ένα χρόνο με την πίεση τη δική μας. Δεν είδα κανέναν εγώ βουλευτή αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση να πει παρετούμαστε αν το πετρέλαιο δεν κατέβει. Κανείς. Το και ξέρω τι τραβάει ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα. Τότε δεν δικαιούστε διανομιλείτε. Γιατί δεν πήγατε σε κανέναν πρόεδρό σας να του πείτε ρε κερατά, εσύ που μπαίνεις εδώ στην Εκάλη και ήσουν πάντοτε σαν τη Σταχτομπούτα χωρίς να αισθανθείς την έλλειψη ούτε του στρώματος, του κρεβατιού, ούτε της θέρμανσης, ούτε της λιμουζίνας. Δεν δούλεψες ποτέ σου, δεν έβγαλες μεροκάματο, δεν είχες αγωνία για την ανέλυξη στην κοινωνική. Δεν πήγες ποτέ να κλαφτείς στον προϊστάμενό σου, γιατί δεν είχες ήσουν γεννημένος προϊστάμενος. Πού να καταλάβεις τώρα τον πόνο του αλλού που δουλεύει όλη μέρα για να πληρώσει τα γραμμάτια, το ψυγείο, το πλυντήριο που πήρε στο σπίτι και το ποδήλατο στο παιδί του. Τα λέω σωστά. Σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν που ο βουλευτής ακολουθεί την πεπατημένη και γίνεται προβατάκι σε αυτό το κοπάδι, το οποίο φοβάται και να βελάξει ακόμα. Όχι, προσέξτε. Κάποια αισθήματα τα οποία είναι οριζόντια και αυγίζουν όλο τον πληθυσμό, εκεί πρέπει να έχει ο καθένας μια θέση. Ανεξάρτητα τι έχει το κόμμα του ή δεν έχει. Όταν είναι οριζόντια. Εντάξει. Αγαπητέ μου Γιάννη Αμυρίδη, επειδή θέλω να σου πω αυτό που πραγματικά αισθάνομαι, περνάω καλά με τους ανθρώπους που έχουν ταπεινά και μικρά όνειρα και επιθυμίες και όχι με αυτούς που έχουν μεγάλες φιλοδοξίες. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν με ικανοποίησε ποτέ το Star System και όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι συμμετέχουν, είτε είναι πολιτικοί επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Οι απλοί άνθρωποι πήγαιναν να κάνεις Πάσχα με αυτούς και πήγαιναν να κάνεις και Πάσχα πάνω στον Παρνασσό ή στη Λιβαδιά ή στην Κομωτινή με τους απλούς ανθρώπους. Πού θα περάσεις καλύτερα. Με εκείνους που νιώθεις ότι είναι άνθρωποι. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Οι άλλοι δεν ξέρουν να το ψήσουν τα αρνί. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Ο Γιάννης Διαλυνάς, ο Νίκος Διαλυνάς, ο γνωστός ποινικολόγος και ο Νίκος Σταυρογιάννης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Νέας Μέρας, Θεσιότητα. Εντάξει, Νέα Μέρα, Νέα Δημοκρατία. Τα έχετε μπερδέψει όλοι από εκεί, ομογάλακτοι είστε, στην ίδια πολυκατοικία. Ομογάλακτοι όχι, αλλά η πολιτική διαδρομή βεβαίως ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία όμως διαγράφτηκα όταν είδα πως δεν είχαν καμιά σχέση τα όσα προεκλογικά λέγονταν με όσα μετεκλογικά εφαρμόζονταν σε μια πολιτική που αποδεικνύεται από όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες ότι είναι αδιέξοδη. Ότι είναι η επανάληψη των ίδιων που οδηγούν στη φτωχοποίηση των πολλών και στην εξαθλίωση των πιο οικονομικά ασθενέστερων, χωρίς προοπτική. Καλά, μην τα κάνετε τόσο τραγικά. Εκεί ήσασταν μέχρι πρότινος. Με αυτούς πολιτευόσασταν, αυτούς ψηφίζατε. Επομένως, τώρα τα πράγματα το να λέτε Νέα Μέρα και να μην είστε Νέα Δημοκρατία και να γίνεστε ανεξάρτητοι Έλληνες, για να συμπεριλάβω και εσάς δηλαδή μεταξύ μας, διότι εδώ που τα λέμε, κάποια στιγμή το κοπάδι θα ενωθεί πάλι. Δεν ξέρω αν το κοπάδι θα λέγεται Νέα Μέρα, Νέα Δημοκρατία ή Ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι αλλά να απευθύνεσαι σε αυτούς που τους αρέσει το κοπάδι και εντάσσονται στα κοπάδια. Κάτι δεν εντάσσονται και το ξέρεις. Αυτό να το ξέρεις. Το ξέρω. Με Πατριά και με Τσοπαναρέους και με κοπάδια εμείς δουλειά δεν έχουμε. Μην ξεχνάσεις τους Ανεξάρτητους Έλληνες από τους 18 που μείναμε, από τους 20 δηλαδή, 18 τώρα, οι 13 είναι η πρώτη φορά. Δεν είχαμε σε κόμματα και δεν ήμασταν και οργανωμένοι. Πώς μου αρέσει να σας πειράζω. Και εμείς, και εγώ μένα σου αρέσει να σε πειράζω. Πειράξτε με όσο θέλετε, αλλά εγώ δεν έχω μπει στο κοπάδι, καταλάβετε. Οπότε εκ του ασφαλούς μιλάω. Ξέρετε, έξω από το χορό, έτσι δεν είναι κύριε Οικονομίδη, λες πολλά τραγούδια. Έξω από το χορό, λες τραγούδια. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς. Μεγαλύτερη απάτη στην κοινωνία από αυτά τα δύο είδη δεν μπορεί να υπάρχει. Και το λέω διότι παντού, όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν και πηγαίνουν προς τα Κυπαρίσια, τότε λένε τις μεγάλες αλήθειες, παραδέχονται ότι ως δημοσιογράφοι υπηρέτησαν το κεφάλαιο και το αφεντικό και τον εκδότη, ως πολιτικοί ότι υπηρέτησαν τους Παρθενώνες και τις εξορίες και τα τέτοια. Πάντως δεν είμαστε από αυτούς για να τα ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα. Όχι. Τώρα λοιπόν ήρθε μια περίοδος. Αν πρόκειται να πάρουμε πιστοποιητικό απόψη, εγώ δεν είμαι από αυτός. Ειλικρινά δηλαδή. Προς Θεώ δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Αλλά εάν καθίσεις με την παρέα σου, αγαπητέ φίλε, και το φιλοσοφήσεις μεταξύ τυριού και αχλαδιού, τι λες, κοπρόσκυλα λέτε όλοι. Γιατί κοπρόσκυλα από εδώ, κοπρόσκυλα από εκεί, στο τέλος
Τα λες στην ταβέρνα, αλλά δεν πας να τα πεις στη Βουλή. Γενικεύσεις πάντως, Μάγκη, ναι, δεν βγαίνουν πάντα. Γενικεύσεις είναι άσχημες. Όχι. Εντάξει, δηλαδή όλοι οι δημοσιογράφοι είναι. Όλοι οι πολιτικοί είναι. Δυστυχώς. Όλοι οι γιατροί, όλοι οι καθηγητές, όλοι δεν αυτοί. Είναι. Όχι, δεν είναι σωστό. Το όλοι δεν είναι σωστό. Έτσι. Όταν όμως ο αριθμός των είναι απαταιώνων είναι τόσο μεγάλος, του συμπεριλαμβάνει όλους. Γιατί ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια κάτι να κάνει τη διάκριση, να πει, ξέρεις, ναι, δεν είναι το 20%, είναι το 18%. Τι με ενδιαφέρει εμένα, όταν αυτοί που έχουν τα κλειδιά στο χέρι, δυστυχώς, συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο. Ίσως δεν αισθάνομαι πολιτικός γι' αυτό και δεν θα αντιδρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Είστε, το ξέρω, να σου πω, το τελευταίο καιρό παρατηρείται ένα φαινόμενο. Οι έντιμοι άνθρωποι να αυτονομούνται και να συγκρούονται με το δικό τους χώρο. Όλοι σας έχετε κάνει τέτοια δουλειά μέσα στο χώρο. Και έχετε συγκρουστεί και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες μεταξύ τους. Πείτε μου στο ΚΚΕ διασπάσεις, πείτε μου χώρους που δεν συγκρούστηκαν τα στελέχη. Αυτό είναι καλό. Και δεν σκοτώθηκαν γιατί πίστευαν πάντοτε ότι υπάρχει εντιμότερη λύση και εντιμότεροι άνθρωποι. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι η πλειοψηφία είναι καλοί άνθρωποι και έντιμοι, διότι βούλιαξαν τη χώρα. Δηλαδή εκεί που κατάντησε η χώρα σήμερα δεν έχει ξαναφτάσει. Είναι το χειρότερο σημείο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι. Λέω ψέματα. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν είμαστε για κλάματα. Δηλαδή τι να πω εγώ στο παιδί μου ότι ξέρεις τι καλοί άνθρωποι που ήταν αυτή της γενιάς μου και τι ωραία τα καταφέραμε για το μέλλον σου. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα είναι το τελικό. Γιατί έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Έχουμε ένα χαρτί στο χέρι το οποίο κυκλοφόρησε, κυρίες και κύριοι, για το βατοπέδι εδώ και 5 μέρες και ήδη άρχισε να ψιθυρίζεται σε έντυπα, εφημερίδες, blogs και από εδώ και από εκεί. Βεβαίως όσοι το πήραν στο χέρι θα δυσκολεύτηκαν πολύ να κάνουν μια υποτυπώδη έρευνα ή μια, αν θέλετε, έναν ενδελεχή έλεγχο αυτών των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο του βατοπεδίου δεν υπήρξε ποτέ. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω. Όπως γνωρίζετε, εγώ είχα συγκεκριμένη άποψη και ήμουν και πολύ θυμωμένος με τον Εφρέμ και τους συναυτό εκεί πέρα για τις συναντήσεις που είχα μαζί τους και τις διάφορες έτσι, κοινωνικές σχέσεις που είχαμε αναπτύξει. Μετά την επίσκεψη του Εφρέμ στο σπίτι μου εξαιτίας ενός συνεργάτη μου που δεν ζει πλέον. Αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Του τέστην, με λίγα λόγια, για να σας βάλω στο νόημα, επειδή σήμερα θα ταξιδέψουμε από το Βατοπέδι μέχρι τον Τζοχατζόπουλο. Και επειδή μέσα στην ιστορία και στους εκπληκτικούς διαλόγους που έχουμε μεταξύ Τζοχατζόπουλου και Σμπόκου, μια υπόθεση για την οποία έχω ήδη κληθεί από τον ειδικό ανακριτή για να παραδώσω τα στοιχεία, και αυτό είναι για άλλη μια φορά πρέπει να το πω προς τιμήν της δικαιοσύνης. Θα παρακολουθήσετε πράγματα που ίσως ξεπερνάνε και την ανθρώπινη φαντασία, ότι η πολιτική μας εξαντλείται σε τόση ίντρικα, τόσο παρασκήνιο, τόσο παραμύθι, τόση πολιτική σκοπιμότητα. Διότι αν δεν υπήρχε σκάνδαλο βατοπεδίου, δηλαδή ο βασικός άξονας αυτής της υπόθεσης ήταν ότι η λίμνη Βιστονίδα δεν τους ανήκε. Δεν ανήκε στους παπάδες. Το βασικό είναι ότι το νερό που είναι δημόσιο αγαθό ανταλλάσσεται με οικόπεδα. Έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, ναι. Και τον παπάδο να το δεν θα το φτιάχνανε. Ακούστε τώρα, ήταν και στην Επιτροπή. Είτε ήταν του κράτους, είτε ήταν τη Εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να το ανταλλάξει, να πάρει οικόπεδο. Τι θα του κάνανε οι παπάδες στο νερό. Το περιουσιακό σου στοιχείο. Για ποιο λόγο να γίνει η ανταλλαγή. Ακούστε, εγώ δεν θα μιλήσω σήμερα για νερό, γιατί το θέμα δεν είναι το νερό. Πρέπει όμως να σας πω. Τη βάση του σκεπτικού. Σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το θέμα μας δεν είναι το νερό. Δεν είναι το νερό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι όλη αυτή η υπόθεση του βατοπεδίου, η οποία εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε, της οποίας τρεις εξεταστικές επιτροπές κατανάλωσαν, για την οποία κατανάλωσαν χιλιάδες ώρες. Από τον Μαρκογιαννάκη μέχρι την Τρίτη, η οποία έφτασε να βγάλει πορίσματα επί πορισμάτων, ο κάθε χώρος έβγαζε το δικό του πόρισμα. Λέω ψέματα. Το κάθε κόμμα έβγαζε το δικό του πόρισμα. Ο καθένας έλεγε τα δικά του, όμως μην ξεχνάτε ότι η υπόθεση βατοπεδίου χρησιμοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ως αιχμή του δόρατος για να κερδίσει τις εκλογές
ο Γιώργος Παπανδρέου, υπόθεση που ξεκίνησε ο Πεταλωτής με τον κύριο Ξενίδη παρέα και τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν. Νομίζω ένα κανάλι την ξεκίνησε και ένα κανάλι την έκλεισε. Όχι. Εντάξει, άποψη μου. Τα κανάλια δεν ξεκινούν. Σηκώθηκε η μπάλα το Σεπτέμβριο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και έκλεισε. Η υπόθεση αυτή άρχισε. Αυτό άλλο κανάλι. Που λέει δεν υπήρχε σκάνδαλο. Το κανάλι, όχι, όχι. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε. Ορίστε. Ως που έκλεισε ξαφνικά η Βουλή ένα βράδυ του Μαΐου και παραγράφησαν τα πάντα. Όχι το βράδυ, μετά. Βεβαίως, αλλά πριν φτάσουμε και περιμένετε, ο καθένας έχει τις δικές του ευθύνες. Ο κύριος Αμυρίδης ήταν σε μια επιτροπή της Βουλής, εξεταστική για αυτή την υπόθεση. Θα μας πει ο ίδιος τα συμπεράσματά του, τι έκανε. Κανένας όμως από όλους αυτούς τους κυρίους δεν βγήκε να πει, κύριε, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μάλλον κανένας δεν βγήκε να πει ότι υπάρχει, γιατί όλοι έλεγαν ότι υπάρχει το σκάνδαλο, έτσι δεν είναι. Ο παπάς με τον οποίο εγώ, ο Εφραίμ, δεν έχω καθόλου σχέσεις και καθόλου καλές σχέσεις πλέον μετά από όσα συνέβησαν, δεν θα με συνέφερε να είναι ένας άνθρωπος που έχει δίκιο. Αλλά αισθάνομαι επίσης άβολα αν αναγκαστώ να ζητήσω συγγνώμη εγώ, γιατί τα κόμματα έπαιζαν πολιτικά παιχνίδια χρησιμοποιώντας ως αιχμή δόρατος ένα περιουσιακό σταχείο μιας μονής που το είχε το εδικαιούτο ή δεν το εδικαιούτο. Και όταν ήρθαν στην κατοχή μου αυτά τα έγγραφα, κάθισα κάτω με τους συνεργάτες μου και κυρίως με τη βοήθεια του Νίκου του Διαλυλά και είδαμε όλα αυτά για να ανατρέξουμε στον χρόνο πίσω να δούμε τι συμβαίνει. Όπως θα έπρεπε να ανατρέξουν οι σύμβουλοι του κυρίου Καραμανλή που δεν το έπραξαν. Και ο Καραμανλής, όπως ξέρετε, παρεδόθη στην πειρά, σήκωσε τα χέρια ψηλά για αυτό το θέμα και υπέστη όσα υπέστη πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρει ούτε δεξιώσιμο ούτε τίποτα, αλλά δεν πάω να είμαι και πολίτης και δημοσιογράφος. Με ενδιαφέρει αν υπήρχε αυτό το σκάνδαλο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως ξεκίνησε και έπαιξε το Πασόκ και κέρδισε τις εκλογές, γιατί έπαιζε ένα χρόνο με αυτή την υπόθεση πριν τις εκλογές, δημιουργώντας τις εντυπώσεις ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα, όπως αυτή την υπόθεση την έβγαλε όχι ένα κανάλι, αλλά ένας δημοσιογράφος, ο γνωστός δημοσιογράφος Βαξεβάνης, που έβγαλε και την ψεύτικη λίστα Λαγκάρτα, από την οποία έλειπαν τα ονόματα της οικογένειας του Παπακοσταντίνου και κάποιοι άλλοι, και τον οποίο όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κυρίου Κωνσταντόπουλου και της οικογένειας τον περιέβαλαν με στοργή και προδέρμη στα δικαστήρια και έτρεχαν από πίσω του. Ο ίδιος δημοσιογράφος φαίνεται να έχει δημιουργήσει πάλι αυτή την ιστορία, η οποία εξυπηρετούσε πάλι το Πασόκ. Και δεν το λέω με φθόνο για το Πασόκ, γιατί υποψιάζομαι ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι θύμα αυτής της υπόθεσης, διότι δεν θα εγνώριζε ποια ήταν τα πραγματικά στοιχεία και πίστεψε ότι έχει ένα υπερόπλο στα χέρια του για να πάρει τις εκλογές. Τώρα θα είναι έκπληκτος. Θα μείνει από αυτά που θα παρακολουθήσει και από αυτά που θα δούμε από εδώ και πέρα. Για τα στοιχεία φαίνεται να είναι συντριπτικά. Εγώ σας διαβάζω μόνο ένα απόσπασμα μικρό από την εισηγητική έκθεση. Ήρθε και ο κύριος Πλεύρης, περάστε μέσα. Να σας χαιρετήσω και δικαιολόγησα ότι για μια οικογενειακή υπόθεση δείξατε λίγα λεπτά. Έτσι, λίγο οπότε, αργήσαμε. Δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν βλάπτε καθόλου, ίσα ίσα. Από μια εισηγητική έκθεση θα σας διαβάσω κάτι, γιατί όλη αυτή η ιστορία με εξέπληξε για ποιον λόγο. Καταρχάς είναι εντυπωσιακό γιατί το υπογράφει ως επί των οικονομικών υπουργός, υφυπουργός ήταν τότε ο Κώστας Μητσοτάκης. Υφυπουργός τότε λέω, αλλά εδώ γράφει ότι επί των οικονομικών υπουργοί και επί της βιομηχανίας Γλαβάνης. Όπου το 51, στις 10 Ιουλίου του 51, υπογράφουν έναν νόμο για την διαχείριση την ομή, την διαχείριση δηλαδή του περιουσιακού στοιχείου της λίμνης, που είναι τι, τα ψάρια, το νερό της και όλα αυτά. Έτσι, διότι οι ψαράδες πλήρωνε ένα μίσθωμα για να ψαρεύουν. Αυτός ήταν ο πλούτος της λίμνης. Δια της από 4ης Μαΐου, δεν χρειάζεται να δείχνουμε τίποτα γιατί θα τα δούμε έτσι αλλιώς στα βίντεο, του 1930 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εναγίου Όρη Ιεράς Μονής Βατοπεδίου συνομολογηθήσεις κατ' εξουσιοδότηση εν δυνάμει του από 8 Απριλίου του 24 διατάγματος και σε εκτέλεση τούτου, ως και της υπαρίθμης 41-1929 αποφάσης του Συμβουλίου Επικρατείας, απεδόθη στην Ανωτέρω Μονή
η εν πορτολάγο της Ξάνθης γνωστή λίμνη Μπουρού, η Βιστονίδα δηλαδή, αναγνωριστέντων των επαυτής δικαιωμάτων της και μεταβιβάστησαν εις αυτήν όλα τα ασκούμενα επί της λίμνης δικαιώματα του δημοσίου παρετηθέντος πάσης επαυτής αξιώσεώς του. Είναι περισσότερο σαφές από οποιοδήποτε άλλο κείμενο το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις φοβερές επιτροπές της Βουλής να διαβάσουν και να πούν τι γίνεται ρε μάγκα. Τι συζητάμε για το ποιος πιανού και σε ποιον ανήκει η λίμνη. Κακός ή καλός, η λίμνη ανήκει σε αυτούς. Έλα όμως που η έρευνα η δική μας πήγε πιο μακριά. Διότι διαβάζαμε στις εφημερίδες κυρίες και κύριοι και βλέπαμε στις τηλεοράσεις ότι οι παπάδες λέει και ο Εφραίμ και όλοι, όλο το βατοπέδι επικαλεί το λέει τα Χρυσόβουλα. Ρε ποια Χρυσόβουλα? Τα Χρυσόβουλα είναι ύποπτα πράγματα. Δηλαδή οι Τούρκοι που τα πήραν από τους Τούρκους και ιστορίας και η κυβέρνηση Τσολάκογλου, διότι δημιουργεί και εντυπώσεις ότι μια κυβέρνηση Τσολάκογλου, δηλαδή ουσιαστικά, να μην πω, δεν χρειάζεται τώρα να δημιουργήσουμε εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ότι ήταν ουσιαστικά παράνομη μια τέτοια. Ποια κυβέρνηση Τσολάκογλου? Από το 13, το 24, το 25, το 30, δηλαδή επικυβερνήσεων Παπαναστασίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, η λίμνη αυτή επανειλημμένα δόθηκε στους παπάδες με πολλά δικαστήρια, δίκες, συμβούλια επικρατείας, νομολογήσεις, επινομολογήσεων και όλος ο καυγάς γινόταν για το πάπλωμα, για την νομή και την εκμετάλλευση του πλούτου της λίμνης. Όχι για την κτήση, για το ποιος ήταν ο κτήτορ της λίμνης αυτής. Αυτή η κτήση έγινε το μείζον πολιτικό θέμα, κύριε Οικονομίδη. Ότι δεν ανήκε στους παπάδες, ότι παρανόμως ένα πολυμελές πρωτοδικείο Ροδόπης παρέδωσε τον πλούτο του ελληνικού λαού στα χέρια του βατοπεδίου και βούρε εκεί ξεκίνησε ένας λαϊκισμός και μια αρλούμπα και μια ανοησία, ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και όλοι έλεγαν ότι αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο του βατοπεδίου. Η προσωπική μου άποψη, επειδή με γνωρίζετε, έτσι, τι πιστεύω και τι πρεσβεύω περί αυτών, είναι ότι ο Θεός να σε φυλάει. Έτσι. Δεν το συζητάμε, δηλαδή από το συνάφι το συγκεκριμένο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένο θέμα. Και δεν με ενδιαφέρουν οι παπάδες αν είχαν τη λίμνη βατοπεδίου, αν τους ανήκε ή όχι τόσο, όσο τι πολιτικά παιχνίδια παίχτηκαν από πίσω. Διότι το σημαντικότερο παιχνίδι που μπορεί να παίχτηκε ή το σημαντικότερο ερώτημα που μπορεί να βάλει κάποιος είναι εάν η λίμνη, γιατί εγώ μένω στο εάν. Δεν θέλω ούτε θα αποφασίσω ούτε θα δικάσω, θα δείτε τα στοιχεία, θα δείτε το ρεπορτάζ σε λίγο, θα μιλήσουν και οι παριστάμενοι, διότι γράμματα γνωρίζουν και έχουν εμπειρία. Αλλά εάν η λίμνη ανήκει στους παπάδες, προς τι τόση φασαρία? Ποιος ξεκίνησε? Ποιος έβαλε έναν δημοσιογράφο να ξεκινήσει μια ανύπαρκτη ιστορία για να δημιουργήσει κλίμα προκειμένου τι? Με αντάλλαγμα μια τέτοια νίκη εκλογική σε μια περίοδο τόσο επικίνδυνη. Ποιος αποπροσανατόλισε τον ελληνικό λαό από το μέγα πρόβλημα του χρέους εκείνη την εποχή που εκείνο θα έπρεπε, με εκείνο θα έπρεπε να ασχολούνται τα κόμματα. Την ίδια στιγμή που ο Προβόπουλος, όπως είπε, ενημέρωνε Καραμαλή και Παπανδρέου ότι η πατρίδα πεθαίνει διότι το χρέος ξεπέρασε το ανεκτό όριο και ότι οι Ευρωπαίοι θα έρθουν και θα μας πάρουν την πατρίδα μας. Έτσι δεν έλεγαν? Ότι παίζουμε με την κυριαρχία μας και με τα δικαιώματά μας. Αντί λοιπόν να ασχολούμεθα με το μείζον, ποιος αποπροσανατόλισε τον ελληνικό λαό και έστρεψε την προσοχή του στο μέγα σκάνδαλο του βατοπεδίου? Διότι ο απλός άνθρωπος, όταν ακούει λίμνες, εκτάσεις, πλούτια, ανταλλαγές, ιστορίες, ανοίγει η όρεξή του και η φαντασία του επίσης έτσι, οργιάζει. Το δεύτερο δε εδάφιο λέει «Έναντι της κατατανωτέρω παρετήσεως του δημοσίου, των δικαιωμάτων του δηλαδή, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου μεταβίβασε εις τούτο δια της αυτής συμβάσεως
τα εν αυτή περιγραφόμενα δύο αγροκτήματά της παραιτηθήσα και πάσης κατά του δημοσίου αξιώσεως δια την υποτούτου κατοχήν και χρήσιν των από του έτους 1924. Δηλαδή, δεν την πήρε έτσι. Αυτά τα λέγανε οι βατοπέδινοι. Ήρθαν σε μία συμφωνία, επειδή υπήρξε αντιδικία και δεν ήταν η μόνη στιγμή που αντιδικούσε με το κράτος η Μονή. Σας λέω από το 13 θα τα δείτε τώρα. Και στο τέλος συμβιβάστηκαν στο να δώσει και δύο μεγάλα κτήματα που είχε, το ένα είναι στη Χαλκιδική, το άλλο είναι λίγο πιο εκεί, για να δώσει δύο κτήματα σε ανταλλαγή με το βατοπέδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, το ότι συμβιβάστησαν, το δημόσιο σύρθηκε να συμβιβαστεί, διότι δεν γνώριζε ότι η απόφαση το είχε δικαιώσει. Απεκρύβει αυτό. Αυτά λέει το 51, λέει. Άστο, αυτά λέει το 51 τα έδωσε μόνο. Ναι, είναι μεταγενέστερο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι δεν υπήρξε... του νερού με οικόπεδα, όχι, όχι, αφήστε... Δεν κατάλαβα. Στην κυριότητα της λίμνης. Ακούστε, κύριε Μυρίδη. Στην κυριότητα της λίμνης. Δεν υπήρχαν τοπογραφικά στην κυριότητα της λίμνης. Κύριε Μυρίδη. Συμβόλαια χωρίς τυπογραφικά, με υπογραφή του τοπογράφου του δημοσίου, μπορεί να τα φανταστείτε. Μα υπήρχαν. Αυτά τα πέντε, όχι. Στα 7 τα 5 είχαν. Τα μην βιάζεστε, θα εκτεθείτε, γελάει ο Διαλυνάς. Για ποιο πράγμα. Γιατί λαϊκίσατε. Εμείς. Όχι εσείς, ποιος εγώ. Γιατί. Τότε ως Πασόκ τώρα έχετε... Ακόμη πιστεύω αυτά που ήξερα. Τώρα και τότε αυτά που πίστευα τα τώρα πιστεύω. Είστε στη δημοκρατική αριστερά. Έχετε... Να σας πω κάτι. Σαν βουλευτής του Πασόκ δεν κάνατε πραγματογνωμοσύνη. Κύριε Πλεύρη. Όχι. Γιατί δεν τις κάνατε. Εγώ μια κυβέρνηση ήσασταν. Γιατί σήμερα οι κατηγορούμενοι. Αυτό μιλάω. Κύριε Πλεύρη, το δούμε αυτό. Γιατί δεν περιμένετε να δείξουμε τα στοιχεία. Γιατί είναι κατηγορούμενοι. Δεν το ξέρω. Γιατί είναι κατηγορούμενοι. Δεν είμαι εγώ. Δεν σημαίνει ένοχη. Για λέω, δεν γιατί κατηγορούμε, δεν μου απαντάς. Γιατί δεν περιμένετε να δείτε τα στοιχεία. Θα τα δούμε όλα. Τώρα και μετά έχει το ασφαλούς να μιλήσετε. Δεν σκάνδαλο, έτσι. Φώναζα. Γιατί... Δεν φώναζα. Τι νόημα έχει τώρα να διαπληκτιστείτε για κάτι επί της ουσίας. Όχι, δεν είναι. Η λίμνη Βιστονίδα με τον πλούτο της δεν είναι νερό. Έχει τεράστια αξία. Δεν είναι καμιά λιμνούλα της πλάκας, δεν είναι πισίνα. Είναι μια λίμνη, έχει τεράστιο. Τεράστιο ενδιαφέρον και οικονομικό και τουριστικό και πολλά άλλα. Δεν είναι της πλάκας. Δεν είναι αυτά που λέγανε τα ξοχόραφα και λιμνότοποι που τα αντάλλαξαν με ολυμπιακά κίνητα. Περιμένετε και θα δείτε τι είναι. Ναι. Διότι ο πλούτος της περιγράφεται από το 30 μέχρι σήμερα σε δημόσια έγγραφα. Και όλη η φασαρία γίνεται για τον πλούτο της, διότι λέει Ράμον Ιβατοπεδίου διαχειρίζει συμφώνως προς τα νωτέρα την εκμετάλλευση της λίμνης από την κατά το άνω αποδόσεως αυτής μέχρι το τέλος του 35, οπότε του άρθρου τάδι για τα λέει και λέει παρακάτω για το άρθρο 2 του αυτού νόμου ορίστη ότι δια τα οσάνω ως εκ της συμβάσεως διατηρουμένης κατά το οσάνω άρθρο ενισχύει δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου επί των προσόδων της λίμνης δια αυτήν και την αθωνιάδαν σχολήν θα διατίθεται εκ του ετησίου μισθώματος ποσών δραχμών 1.100.000 όπερ και καθορίστη πράγματι δια δευτέρου διατάγματος εκδοθέντος βάσει αυτού του άρθρου. Ο καυγάς λοιπόν γίνεται για το μερτικό και θα δείτε ότι 40% παίρνει η Μονή Βατοπεδίου, 20% παίρνει η Αθωνιάδα σχολή και τα υπόλοιπα τα παίρνει το κράτος για τον προϋπολογισμό του και μάλιστα καθορίζει και τη φορολογία και το έσοδο και μέχρι ποιου σημείου και αν το έσοδο δεν φτάσει ως εκεί ότι το κράτος δεν θα πρέπει να συμπληρώνει ένα ποσό και αυτό μπορεί να δημιουργήσει, να διαταράξει τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα χρήματα από την λίμνη αυτή, τα έσοδα, ήταν τόσο μεγάλα που μπορούσαν να διαταράξουν, βεβαίως ήταν πτωχή η χώρα μας τότε, τον προϋπολογισμό εκείνης εποχής. Αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για νερό λοιπόν, δεν είναι νεράκι αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν συγκεκριμένη αξία. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Εννοείς ότι θα το έπαιρνε το δημόσιο και θα τα αξιοποιούσε δίνοντας εκθέσεις που έδωσε για δασικές ενώ ήταν οικόπεδα, αυτά που έδωσε. Ξέρω εγώ. Πώς θα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εγώ δεν θα πω τίποτα, εγώ θα δείξω και εσείς θα πείτε και θα αποφασίσετε και ο κόσμος που μας παρακολουθεί σήμερα για το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης εύστοχα ότι σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο είναι ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι έτσι, τότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει με τους νεοδημοκράτες, με τον Μητσοτάκη ο οποίος το γνώριζε και δεν μίλησε
σε μια κρίσιμη περίοδο για την παράταξή του. Γιατί, με συγχωρείτε, έχεις ο υφυπουργός που έχει υπογράψει αυτό. Γνωρίζεις όλη την ομολογία, τα χαρτιά, είναι μια υπόθεση που πέρασε από τα χέρια σου. Η παράταξή σου κλειδωνίζεται. Οι απέναντι επιτίθενται και λένε ότι προδώσατε τη δημόσια γη και την παραδώσετε στους παπάδες προς ίδιον συμφέρον. Και εσύ δεν αντιδράς καθόλου. Τι κέρδος μπορεί να έχει ο Μητσοτάκης από αυτήν την ιστορία? Δεν υπήρχε αυτό. Θα μιλήσουμε μετά για αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στονίδα, κυρίες και κύριοι, επιτέλους ίσως το ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της τελευταίας δεκαετίας που για έναν ολόκληρο χρόνο έπαιζε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, στα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων, στα ραδιόφωνα, παντού. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας της χώρας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης και τις ενέργειες των ανθρώπων της Μονής, όπως επίσης και τις ενέργειες των πολιτικών και των δικαστών, από το πολυμελές πρωτοδικείο Ροδόπης μέχρι τους υπουργούς και υφυπουργούς Μπασιάκο, Κοντό, Δούκα, που την πλήρωσαν κιόλα στην ΙΦ πολιτικά για τις υπογραφές που έβαλαν και τις υπογραφές του Νομικού Συμβουλίου της χώρας. Η κυριότητα της λίμνης και των εκτάσεων γύρω από αυτήν αμφισβητήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο και την Μονή Πατοπεδίου βεβαίως, που υποστήριζε τα δικά της, ότι έχει τα χρυσόβουλα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Έτσι αντέδρασαν οι άνθρωποι της Μονής, όπως επίσης και η κυβέρνηση, η οποία αντιπιτίθεται, και η αντιπολίτευση μάλλον, δια του τύπου, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά είναι δουλειές της κατοχικής κυβέρνησης στο Λάκογλου και ότι η έκταση αυτή των 27.000 στρεμάτων ανήκουν στο κράτος και όχι στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ποια να ήταν άραγε, ποια να είναι η αλήθεια από όλα αυτά? Γιατί λίγο νωρίτερα, έτσι, επειδή είδα ότι μερισικοί ανησύχησαν για τη θέση που πρόκειται να πάρω, αυτό είναι το ζητούμενο, ποια θέση θα πάρω εγώ? Σιγά, το κελεπούρι. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Δημοσιογράφος δεν μπορεί να σηκώσει πλέον κόμμα. Κόμμα μπορεί να σηκώσει δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση των πολιτών. Γι' αυτό σας λέω και το παιχνίδι με τους χρυσαυγίτες είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί δημοσιογράφος δεν μπορεί να χαλάσει την εικόνα των χρυσαυγητών. Ξέρετε γιατί? Φανταστείτε τι ρεμάλια έχουν γίνει δημοσιογράφοι που δεν μπορούν να αλλάξουν για την εικόνα των χρυσαυγητών. Δηλαδή των ακροδεξιών, των βανδάλων, των βαρβάρων και των απολύτιστων που συμπεριφέρονταν με τέτοιο τρόπο και μαχαίρωναν κόσμο. Τόσο έχει πέσει η αξιοπιστία του τύπου και τόσο έχει πέσει και η αξιοπιστία της πολιτικής ζωής. Το φωνάζω από την προηγούμενη εκπομπή. Προσέξτε τι κάνετε με τους χρυσαυγίτες. Αντί να τους φάτε από κάτω προς τα πάνω όσο έπρεπε για τα εγκλήματα που κάνουν, εφαρμόζοντας αυστηρά τον νόμο, πήγατε να τους φάτε από πάνω προς τα κάτω. Τώρα λοιπόν μπορεί να βρείτε το θηρίο μπροστά σας πραγματικά και να πάτε σε εκλογές και να τους βρείτε μπροστά σας μπετόν αρμέ και να μην μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Στείνεις ένα κόλπο ολόκληρο για να πάρεις εκλογές με δημοσιογράφους, με μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ψέματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Διακινδυνεύεις τα πάντα. Παρασύρεις επιτροπές βουλής, βουλευτές, υπουργούς, διασύρεις συνειδήσεις, υπολήψεις, δημιουργείς ένα κλίμα, χυμάει ο κόσμος, εκμεταλλεύεσαι. Γιατί πρέπει να σου το πω μέσα από την ψυχή μου, η δύναμη του μέσου όταν πάρει φόρα είναι φοβερή, είναι χιονοστιβάδα. Μπορεί να αρχίσει με μια μπάλα χιόνι, αλλά στο τέλος κατεβαίνουν τόνοι από το βουνό. Και δεν μπορεί καμία αξιοπρέπεια ανθρώπινη να σηκώσει αυτό το χιόνι. Γι' αυτό και υποκύπτουν οι άνθρωποι και συχαίνονται και σηκώνονται και φεύγουν και δεν ασχολούνται άλλο και λένε γιατί να ασχοληθώ. Σύμφωνοι, αλλά εδώ πέρα, όσο το σκέπτομαι, βλέπω την απόφαση τώρα. Εδώ υπήρχε ένα γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Είναι δυνατόν, εάν δεν ήταν αυτοί μέσα στο σκάνδαλο, να μην γνωρίζουν ότι υπήρχε ο νόμος αυτός του 51. Η όνομα της Παναγία. Το βλέπω τώρα προφράγω, παρακολουθώ το θέμα. Γιατί δεν αναφέρουν το 30. Υπάρχει κι άλλος ένας νόμος του 30 και το νομικό συμβούλιο της κράτος θεωρούσε ότι με το νόμο του 30 ήταν καλυμμένο. Ποιο, υπάρχουν μνημονεύουν και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Πλεύρη, ναι, το βλέπω. Ακούστε, δεν το ξέρετε το θέμα κανένα σας. Ξεκίνησε πολύ νωρίς. Κύριε Πλεύρη, πιστέψτε με, δεν το γνωρίζετε. Δεν λέω το γνωρίζουμε, τέλεια. Τρεις εξεταστικές φάγαμε για αυτό το πράγμα. Τζάπα! τώρα θα δείτε. Λοιπόν, ακούστε, αυτές οι εξεταστικές με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Γιατί έχω καταγράψει τις ώρες. 24.000 λέει ώρες ο ένας. 11.000 ώρες. Και τι κάνατε, ρε μάγκες εκεί μέσα. Έγινε δουλειά. Χωρίς να βοηθάει ούτε η τράπεζα να δίνει στοιχεία, ούτε Υπουργείο Οικονομικών να δίνει στοιχεία επί πραγματογνώμονες. Νομική κάλυψη δεν υπήρχε. Να τα βλέπει όπως ήθελε. Έτσι. Και το χειρότερο. Καλά, χρειαζόταν την τράπεζα να σου δώσει τα στοιχεία. Στοιχεία από τις διακίνησεις. Εμείς πήγαμε σε καμιά τράπεζα να βρούμε στοιχεία. Πείτε μου. Από πού θα τα παίρναμε, από πού? Η Επιτροπή θα τα από εκεί που τα πήραμε κι εμείς, ψάξαμε. Πήραμε, ανοίξαμε τα κοιτάπια. Πήγαμε, ανοίξαμε την ιστορία. Μα πήγαμε αυτούς, στη βιβλιοθήκη. Έχω ένα ερώτημα. Αυτούς που κατηγορούσαν το. Δεν μπορούσαν να τα βρουν τα στοιχεία αυτά. Όχι. Α, μην το κάνετε αυτό το ερώτημα. Ποιος εννοείτε? Οι παπάδες που τους κατηγορούσαν. Οι παπάδες τα στοιχεία τα είχαν. Εκεί γιατί παπάδες... δεν παρουσιάζουν τα στοιχεία και να πούνε ότι αυτό είναι δικό μου εδώ πέρα. Είναι ιδιοκτησία μου. Από βυζαντινισμό, ξέρετε. Σας έχει περάσει από το μυαλό σας τι σημαίνει βυζαντινισμός. Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο εύκολα, γιατί δεν ήταν μόνο το Πασόκ την περίοδο εκείνη ότι χρησιμοποίησε το Βατοπέδι προκειμένου να πάρει τις εκλογές. Λοιπόν, αρκετά μιλήσαμε. Πάμε στο ρεπορτάζ. Έτσι. Η Μονή Βατοπεδίου και οι ιερές ανταλλαγές της με το ελληνικό δημόσιο αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ελληνικής πολιτικής ζωής του τόπου, με επίκεντρο την λίμνη Βιστονίδα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, καθώς και τις ενέργειες ανθρώπων της Μονής και κρατικών αξιωματούχων. Οι εκτάσεις γύρω από τη λίμνη Βιστονίδα είχαν μεταβιβαστεί στη Μονή στις 25 Ιουνίου του 2003 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης από την Κτηματική Υπηρεσία της Άνθης. Η κυριότητα των εκτάσεων γύρω από τη λίμνη αμφισβητούνταν στα δικαστήρια τόσο από το ελληνικό δημόσιο όσο και από τη Μονή Βατοπεδίου, που υποστήριζε ότι με τα χρυσόβουλα Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αλλά και της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου, η έκταση των παρόχθιων περιοχών της λίμνης Βιστονίδας που υπολογίζονται σε 27.000 στρέμματα της ανήκουν από το 1080 μετά Χριστόν. Πριν την έκδοση της απόφασης, ο Υφυπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας υπέγραψε απόφαση με την οποία ενέκρινε την παρέτηση του δημοσίου από τη δίκη, αποδεχόμενος γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων. Στις 25 Ιανουαρίου του 2005, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Μπασιάκος, εξέδωσε την απόφαση 3322, με την οποία η Μονή Βατοπεδίου επέστρεφε τις εκτάσεις αυτές στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, με αντάλλαγμα κτίρια του Δημοσίου σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, πωλήθηκαν στην εταιρεία Nolinden 8.600 στρέμματα στην περιοχή της Ουρανούπολης με αντίτιμο 1,1 εκατομμύρια ευρώ, πράξη που δεν αναγνωρίζεται αφού ποτέ δεν δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως όπως θα έπρεπε για πράξη πώλησης που πωλητής είναι το ελληνικό δημόσιο. Οι εταιρείες που φαίνεται πως έχουν εμπλοκεί στην υπόθεση είναι οι εξής: Ρασαντέλ με έδρα την Κύπρο. Ελέγχεται από τον εκπρόσωπο της Μονής στην Κύπρο, Άθο Κοριανίδη. Σε αυτήν κατατέθηκε το ποσό αγοράς του Ολυμπιακού Ακινήτου από την Όλιντεν. Δεύτερη εταιρεία, η Μαντέους με έδρα την Κύπρο. Ελέγχεται από τον εκπρόσωπο της Μονής Βατοπεδίου στην Κύπρο, Άθο Κοριανίδη. Κατέχει το 30% του ομίλου Πάπιστα. Τρίτη εταιρεία, Ανθεμιάς Κατασκευαστική ΑΕ. Ιδιοκτήτης είναι ο Αθανάσιος Πάπιστας με ποσοστό 70%, ενώ το υπόλοιπο 30% κατέχει Ρασαντέλ. Μέλη στο ΔΣ της Ανθεμιάς είναι ο Άθος Κοριανίδης και ο Αλέξανδρος Χατζή Αλεξάνδρου, δικηγόρος της Μονής Βατοπεδίου. Τέταρτη εταιρεία, η Nolinden Ltd. με έδρα την Κύπρο, του εφοπλιστή Σπύρου Πολέμη. Σε αυτή κατέληξαν τα ακίνητα του Ολυμπιακού χωριού. Μαζί με τα 41 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των ακινήτων, κατέθεσε και δωρεά 9 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα εμπλεκόμενοι από τη Μονή εμφανίζονται ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφρέμ Κουτσού
και ο μοναχός της ίδιας μονής Αρσένιος. Ο ηγούμενος προφυλακίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2011, ύστερα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών, ενώ αποφυλακίστηκε στις 29 Μαρτίου του 2012, γεγονός που ερμηνεύτηκε από νομικούς κύκλους ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Ο μοναχός Αρσένιος είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και φαίνεται πως είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση. Στις 4 Νοεμβρίου του 2008 σχηματίστηκε Εξεταστική Επιτροπή από τη Βουλή με σκοπό τη συνολική διερεύνηση της υπόθεσης Βατοπεδίου και την αναζήτηση τυχών πολιτικών ευθυνών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Όπως προέκυψε από το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2008, αναγνωρίστηκαν πολιτικές ευθύνες μόνο ως πλημελούς εποπτείας εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και πολιτικών προϊσταμένων δημοσίων φορέων, δηλαδή υπουργών, υφυπουργών, διευθυντών, διοικητών κτλ. Στις 17 Νοεμβρίου του 2010 η Ολομέλεια της Βουλής με μυστική ψηφοφορία αποφάσισε να παραπέμψει τους Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό και Πέτρο Δούκα στο δικαστικό συμβούλιο με τις κατηγορίες της αυτουργίας και συναυτουργίας σε απιστία σε βάρος του δημοσίου. Την περασμένη Δευτέρα έγινε γνωστό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας ότι παραπέμπονται να δικαστούν 14 άτομα για την υπόθεση των ιερών ανταλλαγών μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και Δημοσίου που ταλάνισε επί μακρών την πολιτική ζωή του τόπου. Ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ, ο μοναχός Αρσένιος, η Εκατερίνη Πελέκη, ο Διονύσιος Πελέκης, ο Δημήτριος Πελέκης, ο Ιωάννης Διονυσόπουλος, ο Στέφανος Δέτσης, ο Χριστόδουλος Μπόσιος, ο Γρηγόρης Κρόμπας, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Κωνσταντίνος Γκράτσιος, ο Γεώργιος Μητρόπουλος, η Σταματούλα Μαντέλη και ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς παραπέμπονται σε δίκη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις πράξεις του ηθικού και φυσικού αυτούργου σε κακουργηματική απιστία και σε ψευδείς βεβαιώσεις για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με άλλες εκτάσεις του δημοσίου. Αν ανατρέξετε στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, θα δείτε ότι γράφει για τη Μονή. Το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου αφορά μια σειρά ανταλλαγών ακινήτων εκτάσεων και οικοπαίδων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, με φερόμενο απότερο σκοπό να περιέλθουν αυτά διαπλαγίας οδού αγοραπολισιών μέσω της Ιεράς Μονής σε συγκεκριμένες περάκτες εταιρείες. Και λέει, γενικά, το σκάνδαλο σε γενικές γραμμές αφορά τις εξής ενέργειες των ανθρώπων της Μονής και των κρατικών αξιωματούχων. Πρώτον, σε πρώτο στάδιο, η Μονή Βατοπεδίου θα ήγηρε αξιώσει ιδιοκτησία στη Λιμνοθάλασσα που κατήχε, με αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, καθώς και σε παρόχθιες εκτάσεις, που όμως ποτέ στο παρελθόν δεν διεκδίκησε. Το γεγονός αυτό ήταν βέβαιο ότι θα ξεσήκωνε τον εκεί πληθυσμό που εκμεταλλεύεται τον χώρο αλλιευτικά με μίσθωση έναντι των διεκδικήσεων αυτών. Στο σημείο αυτό, οι αντιδράσεις θα έφταναν στο αποκορύφωμα, η κυβέρνηση θα έσπευδε πυροσβεστικά να δώσει λύση, οπότε θα ακολουθούσε το δεύτερο στάδιο. Η εφαρμογή του δεύτερου σταδίου ήταν η κυβέρνηση να σπεύσει και να δώσει άμεση λύση βεβαίως υπέρ των κατοίκων, προβαίνοντας έτσι εξ ανάγκης σε ανταλλαγές οικοπαίδων και ακινήτων του δημοσίου άλλων περιοχών έναντι της Λιμνοθάλασσας και των περί αυτής εκτάσεων, τις παρόχθειες δηλαδή περιοχές, προς τη Μονή Βατοπεδίου. Έτσι, αφενός οι κάτοικοι της περιοχής θα ησύχαζαν, αφού δεν θα άλλαζε η υφιστάμενη κατάσταση και αφετέρου στη Μονή Βατοπεδίου, θα περιέρχονταν διάφορα ακίνητα και κτήματα τα οποία ελεύθερα θα μπορούσε πλέον η ίδια να διαχειριστεί ασφαλέστερα και επικοδομητικότερα προς ίδιον όφελος, με σημαντικότερο όμως όφελος κάποιων τρίτων ιδιαίτερα ενδιαφερομένων στην υπόθεση. Εγώ θα σου πω μόνο αυτό. Εάν η λίμνη ανήκε στους παπάδες, τότε το σαφώς το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι έγινε ένα σκάνδαλο που δεν υπάρχει, δημιουργήθηκε. Αλλά το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε πολιτικό εκείνη την εποχή είναι πως ενώ ο τόπος όδευε προς την καταστροφή, οι παπάδες όδευαν προς την ανταλλαγή κτημάτων και περιουσιακών στοιχείων με διάφορες άλλες, εν πάση περιπτώσει, με ακίνητα εδώ Ολυμπιακά και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, περιφρουρώντας τον πλούτο του στην ώρα που ο ελληνικός λαός οδηγείται στην πείνα. Αυτό είναι το έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα. Αλλά αυτό το έγκλημα, γι' αυτό το έγκλημα δεν άκουσε ποτέ κουβέντα ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός άκουσε ότι πούλησαν, έδωσαν τη δημόσια γη
στους παπάδες, ενώ δεν την δικαιούνται. Και έτσι άρχισε το σκάνδαλο. Και αυτός ήταν και ο άξονας γύρω από τον οποίο κινήθηκε όλη η ιστορία. Για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, γράφει η διαδικτυακή αυτή βιβλιοθήκη, η διερεύνηση άρχισε από την εκπομπή «Το κουτί της Πανδώρας» του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, ό,τι έγινε και με την ψευτολίστα Λαγκάρ. Ακολούθησαν μηνυτήριες αναφορές και καταθέσεις των Ιωάννη Ντάσκα και του αντιστρατήγου από στρατεία Ιωάννη Σεργιάννη. Τώρα, πώς έμπλεξε ο Βαξεβάνης με τον Σεργιάννη και τον Ντάσκα και συντονίστηκαν όλοι αυτοί για να κάνουν και μηνυτήριες αναφορές, είναι μια άλλη υπόθεση. Μπορεί να μας την πούν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, υπήρξε μηνυτήρια αναφορά καταγγελία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαός Γιώργου Καρατζαφέρη. Εδώ είναι ο δράστης, γιατί τότε ήταν στο Λαός ο κύριος Πλεύρης. Σε συνεδρία της Βουλής κατά του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Χατζηγάκη, Σωτήρη, του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σανιδά, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Αντίγραφο της κατατέθηκε στην Επιτροπή, το 10ο Βουλευτή Πλεύρη, μέλους της Επιτροπής. Σας αναφέρει και εδώ. Η διαδικτυακή. Πρώτη εξεταστική επιτροπή το 2008, κυρίες και κύριοι. Ακούστε. 47 συνεδριάσεις με συνολικό χρόνο 250 ωρών, όπου τα πρακτικά έφτασαν στις 13.000 σελίδες μετά από εξέταση 122 μαρτύρων. Δεύτερη εξεταστική επιτροπή. Υπό τον κύριο Μαρκογιαννάκη ήταν αυτή η πρώτη. Δεύτερη εξεταστική επιτροπή το 2010. Κύριο Μπεντενιώτη. Συμπλήρωσε έργο στις 8 Ιουνίου του 10 με 42 συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι 34 με πολύωρες εξετάσεις, 62 μαρτίων, συνολικά 143 ωρών και 6.615 σελίδων. Και η τρίτη εξεταστική επιτροπή προανακριτική. Στις 17 Νοεμβρίου του 10, η Ολομέλεια της Βουλής, οι εκτάσεις... Που σημαίνει ότι κατέληξε σε κάτι, έτσι δεν είναι? Για να είναι προανακριτική σημαίνει ότι οι δύο πρώτες δεν κατέληξαν σε κάτι? Όχι, η πρώτη ήταν η εξεταστική που γίνεται επί Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τώρα. Η οποία κατέληξε σε ένα πολιτικό συμπέρασμα χωρίς να χρειάζεται να γίνει προανακριτική. Ο καθένας έβγαζε το δικό του πόρισμα. Πάντα, αυτό έγινε παντού. Στη συνέχεια το Πασόκ έκανε εξεταστική και το Πασόκ έκρινε. Όχι μόνο το Πασόκ, η Βουλή, ότι από τα στοιχεία που υπήρχαν για την εξεταστική έπρεπε να γίνει και προκαταρκτική. Το Πασόκ έλεγε τότε για 5 υπουργούς. Η δική μου θέση ήταν για 3. Και αδόθηκαν όλοι. Δηλαδή για τον κύριο Ρουσόπουλο, λόγου χάρη, και για τον κύριο Βουλγαράκη, κατά την άποψή μου, σε 12.000 σελίδες δεν υπήρχε, ειδικά για τον κύριο Ρουσόπουλο, ούτε το όνομά του. Ούτε το όνομά του δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, το Πασόκ έκρινε να παραπέψει και τους 5. Τελικά παραπέφθηκαν οι 3. Εκ των οποίων και οι 3 απειλάγησαν από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, λόγω του ότι όπως ήταν εμφανές και ορθώς ο Άριος Πάγος δεν μπήκε στη διερεύνηση, αυτό που δειλά δεν ήθελε να κάνει η Βουλή, διότι προφανέστατα ακόμα κι αν υπήρχαν αδικήματα, αυτά είχαν υποπέσει. Λόγω παραγραφής αθωώθηκαν. Κύριε Μαρίδη, το λόγω παραγραφής δεν αθώθηκαν. Ο Άριος Πάγος δεν μπήκε στην ουσία, δεν είπε εάν δεν υπήρχε. Λέει. Παραγραφή. Και σωστά είπε ο Άριος Πάγος. Ότι η Βουλή. Θα μας αφήσετε να ακούσουμε. Η Βουλή. Τι είπε ο Άριος Πάγος και σωστά. Η Βουλή, οι βουλευτές, επειδή στην πραγματικότητα είναι δειλοί και δεν θέλουν να πούνε ότι έχει επέλθει ακόμα κι αν υπήρχε εξάλληψη του αξιοπίνου, το λέω εγώ. Δεν μπήκε στην ουσία, ο κύριος Ρουσόπουλος και ο κύριος Βουλγαράκης κρίθηκαν από τους βουλευτές στην πλειοψηφία, με πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ, ότι δεν υπήρχαν οι επαρκείς ενδείξεις. Αυτή ήταν στην πρώτη, μην τα μπερδεύετε. Στη δεύτερη, στην προανακριτική, λέω. 20 βουλευτές από τους 100 πήγαν του ΠΑΣΟΚ, δεν ψήφισαν. Στην προανακριτική, λοιπόν, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κρίνανε, 20 όσοι ήταν, δεν ξέρουμε, μυστικοί τώρα, είναι. Τώρα εμείς θα τους κρίνουμε όλους αυτούς. Κρίνανε ότι δεν υπάρχουν για αυτούς που μείνανε. Για τους άλλους 3, για τον κύριο Δούκα, Μπασιάκο, εγώ είχα εισηγηθεί ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία, αλλά είχε επέλθει εξάλληψη στο αξιοπίνο, άρα δεν έπρεπε να παραπευθούν. Και εισηγήθηκα ότι δεν έπρεπε να παραπευθούν. Η πλειοψηφία του Πασόκ τους παρέπεμψε και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τότε, αλλά ο Άριος Πάγος... Κύριε Πλεύρη, να σας ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέπετε... Δεν είναι παραγραφή αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό, Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη. Δεν ξέρουμε αυτό. Σε λίγο... Μισό λεπτάκι μόνο. Σε λίγο θα ακούσουμε τα αποσπάσματα αυτών των συνομιλιών που ήδη έχω κληθεί να καταθέσω στον ειδικό εφετή ανακριτή. Και κάνουν και αναφορά στη Μονή Βατοπεδίου
και συσχετίζουν, γι' αυτό είπα περιμένετε, μην βιάζεστε. Το ίδιο πρόσωπο που έχει ανακατευθεί με τις αγοραπολιστίες της Μονής με τον Άκη Κομνά Τράκα, αυτόν τον έρημο που τον φωνάζουν όλοι Κομνά Τράκα, είναι Κομνάς, ήτανε, και ήτανε και κλέφτης και αρματολός, αλλά ήτανε και αρματολός, δεν ήταν μόνο κλέφτης, που έτυχε να είναι αυτό το ακίνητο εκεί που έχει η Μονή και έγινε αυτή η αγοραπολισία, θα μάθετε πολλά πράγματα. Και μάλιστα κάνουν και μια αναφορά στο όνομα του πατέρα σας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ιστορία. Ήταν φίλος του Άκη Τσοχατζόπουλου, εγώ δεν το γνώριζα, και σύμβουλός του. Σύμβουλε, ο πατέρας του σύμβουλε. Ναι. Μεγάλη έκπληξη για σας. Σύμβουλες δεν νομίζω να ήταν ποτέ ο πατέρας Περιμένετε και θα δείτε. Τουλάχιστον αυτά υποστηρίζει ο Άκης. Λοιπόν. Θα μου επιτρέψετε μια πολιτική παρατήρηση. Μέχρι τώρα παρακολουθώ χωρίς. Επειδή δεν είμαι δικηγόρος. Έτσι, ούτε δεν χρειάζεται όπως είναι ο κύριος Πλεύρης ή ο κύριος Καπερνάρος και δεν ξέρω και ο κύριος Γελινάς ποιοι είναι άλλοι δικηγόροι στο πάνελ. Έχουν αμαρτίες. Να σας κάνω μια πολιτική εκτίμηση. Κοιτάξτε κύριε Τρενταφυλόπουλο. Το ότι γίνεται πολιτική αξιοποίηση με σκοπιμότητα κάποιων γεγονότων, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να απαλλάσει την ουσία. Την ουσία την απαλλάσει το δικαστήριο. Έτσι όπως κρίνω με την κοινή λογική. Δηλαδή, εάν όντως είναι σκάνδαλο. Εάν θα πρέπει να γίνουν ή οτιδήποτε, θα γίνει προφανώς στο δικαστήριο το οποίο παραπέμπονται όχι μόνο ο ηγούμενος του ΕΦΡΕΜ, αλλά από ό,τι ξέρω παραπέμπονται που το διάβασα στα ψηλά των εφημερίδων. Γιατί δεν ήρθα προετοιμασμένος ούτε να μελετήσω, ας πούμε, την συγκεκριμένη. Από ό,τι είδα, παραπέμπονται και μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους, τα οποία ενεπλάκησαν στην υπόθεση αυτή. Χωρίς να είμαι ούτε μέλος επιτροπής, ούτε τίποτε, ούτε ήμουν πολιτικός πριν και το διάστημα εκείνο. Σωστά. Ωστόσο όμως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ας πούμε. Την εισηγητική έκθεση τώρα την είδα εδώ στην εκπομπή σας. Ας πούμε το νερό της Βιστονίδας που είναι, ας πούμε η λίμνη της Βιστονίδας, οι παρόχθειες εκτάσεις δεν θεωρούνται δημόσιες βάσεις νόμου. Δηλαδή το 1930 ή τότε η Μονή είχε την ιδιοκτησία αυτών των πραγμάτων ή είχε μόνο τις... Δεν τα γνωρίζω, ερωτήματα βάζω, έτσι. Θα σας πω. Ή είχε μόνο την αλευτική δραστηριότητα και λοιπά, γνωρίζετε, η οποία μεταφέρεται με ποσά. Όπως γνωρίζετε. Σας ξαναλέω χωρίς να γνωρίζω, αλλά το νερό και τα παρόχθια πράγματα... Το νερό ανεβοκατεβαίνει, αν κατέβει σε μια... Η παρόχθια περιοχή μεγαλώνει. Δεν πάβει όμως να είναι χώρος ο οποίος ανήκε... Δεν είναι δημόσιο. Διαβάζω τώρα γιατί δεν το ήξερα εγώ. Κύριε Καρδάρη, πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Θα κατευθύνω με τη συζήτηση αλλού. Ακούστε τι θα πω τώρα για τον κύριο Γιαγινά, το έχετε πραγματευτεί αυτό. Εδώ δεν υπάρχει νόμος του 51. Βέβαια. Εδώ είναι η εισηγητική έκθεση. Εισηγητική, όχι, υπάρχει η νόμος. Η οποία εισηγητική έκθεση, συγγνώμη, λέει την προηγούμενη κατάσταση εκμεταλλεύσεως να ληφθεί υπόψη. Και να ληφθεί υπόψη είναι η απόφαση του 29, η παρισμό 41, Συμβούλιο Επικρατείας. Και εισηγείται να γίνει νόμος. Έγινε νόμος. Ναι. Πού το. Ο 1924. Πού το ο νόμος. Εδώ. Γιατί εγώ έχω εισηγητική έκθεση. Όχι, όχι, αυτό είναι για την εκμετάλλευση, μην τα μπερδεύετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να περάσουμε πάλι στο ρεπορτάζ. Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας. Εγώ βλέπω το Διαλυνά που γελάει και ξέρω γιατί γελάει, γιατί χαμογελάει, γιατί θέλει ο Διαλυνάς να λέει και χαρά δεν τον αφήνει. Δεν είναι σαν το άλογο, είμαι που δεν με αφήνεις να ξεκινήσω. Έτσι είναι δικηγόροι. Αλλά επειδή είναι στοιχεία μιας έρευνας που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, τηλεφώνησε και ο δικηγόρος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και τον παρακάλεσα, του είπαμε, αν είσαι και παπάς με την Αράδα στο παπάς, γιατί αν αρχίσουν να βγαίνουν πριν ολοκληρώσουμε 5 στοιχεία του ρεπορτάζ, θα αρχίσει, κάποιοι θα υποψιάζονται ότι κάτι άλλο τρέχει. Σου έχω βγάλει θέμα εδώ. Τώρα πάντα θα βγάζετε θέμα. Ένας άνθρωπος ανήσυχος σαν και εσάς δεν θα βγάζετε θέμα. Σου έχω βγάλει θέμα και θα περιμένω να μιλήσω ο κύριος Γιαννινάς και μετά θα μιλήσω κι εγώ. Πήρε ο πρώην υπουργός κύριος Κοντός, ο οποίος θέλει να μιλήσει. Και βεβαίως θα του δώσουμε να τον λόγο. Πρώτα και μετά να, μιλήσουμε. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ναι, να μην μιλάμε έτσι στον αέρα. Έχω δεχθεί μηνύματα από πρόσωπα που παίξαν πρωταγωνιστικό ρόλο και σεβόμενος την επιθυμία τους να μην εμφανιστούν
αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουν να τα πούν στη δίκη, δεν μπορώ να τους πιέσω περισσότερο, αλλά όμως θέλω να πω ορισμένα πράγματα, διότι αν, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο το συνέστημα έχω μέσα μου, οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίστηκαν πολιτικά πρόσωπα, τέτοια ιστορία είναι τόσο ανίκανη, τότε πλέον επιβεβαιώνεται το ρυθένι υποφίλου μου ότι ήτανε 20% κλέφτες, Μάκη, και 80% ανίκανοι. Έτσι μου είπε. Γι' αυτό να βάγεις η πατρίδα. Εγώ έλεγα ότι είναι 80% κλέφτες και 20% ανίκανοι. Και εκείνος γέλασε και μου είπε, ένας άνθρωπος πολύ σοφός και πολύ σπουδαίος και πολύ μεγάλος που τον σέβεται η πλειοψηφία του ελληνικού κόσμου, ένας άνθρωπος που όπως σέβεται τον Μανώλη Γλέζο, Σμόλη, και δεν τολμάει κανείς να πει κουβέντα. Ο οποίος προς τιμήν του είπε ότι τα κόμματα δεν φυλακίζονται τελευταίως, διαφοροποιούμενος από πολλά λαμόγια της δεξιάς και της αριστεράς. Γιατί οι λεβέντες, η αριστερά, όπως σας είπε, η δημοκρατία θέλει κανόνες, αλλά η αριστερά θέλει παιδιά. Λοιπόν, το 13 φαίνεται ότι η λίμνη Βιστονίδα, σύμφωνα με την Εκκλησία της Ελλάδος, ιστορικές αναφορές αλλά και έγγραφα, ανήκε στη Μονή Βατοπεδίου. Το ελληνικό δημόσιο, ωστόσο, προσπάθησε πολλές φορές να διεκδικήσει την εν λόγω λίμνη και τις παρόχθειες, τις παρακείμενες εκτάσεις. Στο πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Βατοπέδι αναφέρεται ότι η διαδικασία των ανταλλαγών της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με οικόπεδο του ελληνικού δημοσίου έγινε χωρίς να υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας της Μονής Βατοπεδίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στις 16 Μαΐου του 2013, η Εκκλησία της Ελλάδος παρεμβαίνει υπέρ της Μονής Βατοπεδίου και εις βάρος του ελληνικού δημοσίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην παρέμβαση αυτή περιγράφεται με λεπτομέρειες η ιδιοκτησιακή πορεία της λίμνης Βιστονίδας από το 1913. Όπως αναφέρεται λοιπόν, το 1913, με τη Συνθήκη των Αθηνών, η χώρα ανέλαβε την υποχρέωση να διατηρήσει τα νόμιμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των περιοχών που απελευθερώθηκαν όπως είχαν αναγνωριστεί με τους Οθωμανικούς νόμους. Μεταξύ αυτών και τα περιουσιακά δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου. Σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα αλλά και την περιγραφή, επειδή το ελληνικό δημόσιο εκείνη την εποχή φαίνεται πως δεν αναγνώριζε όλες τις ιδιοκτησίες, η Μονή Βατοπεδίου το Μάιο του 1922 κάνει αγωγή κατά του δημοσίου, ζητώντας να της αναγνωριστεί η κυριότητα επί της λίμνης Βιστονίδας, των ιχθυοτροφείων της λίμνης και να της αποδοθεί η κατοχή και η διαχείριση αυτών των ιχθυοτροφείων που βρίσκονταν πέριξ της λίμνης. Ενώ λοιπόν κατατέθηκε η αγωγή και εκκρεμούσε αυτή η διαφορά, το 1924 με το νομοθετικό διάταγμα 8/10 η Μονή έρχεται σε συμβιβασμό με το ελληνικό δημόσιο. Ο συμβιβασμός έλεγε ότι αφενός μεν η Μονή μεταβιβάζει στο ελληνικό δημόσιο την κυριότητα των εκτάσεων που κατήχε σε περιοχές της Χαλκιδικής και ειδικότερα στο κτήμα Σοφουλάρ και στον Άγιο Μάμαντα, το δε δημόσιο παρετείται από κάθε αξίωσή του στη λίμνη μαζί με τα ιχθυοτροφία της. Τη συμφωνία του 1924 την είχαν υπογράψει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο τότε Υπουργός Γεωργίας Αναστάσιος Μπακάλμπασης. Αυτή η συμφωνία όμως φαίνεται ότι παραβιάστηκε από το ελληνικό δημόσιο, αφού σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές συνέχιζε να μην αναγνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Η Μονή Βατοπεδίου λοιπόν αναγκάζεται να προσφύγει στο νεοειδρυθέν τότε Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με την υπαριθμόν 41 απόφαση του 1929 γνωμοδοτεί ότι πρέπει να τηρηθεί και να εκτελεστεί η συμφωνία του 1924 από το κράτος. Στη συνέχεια λοιπόν συνάπτεται η περιβόητη σύμβαση 2343 του 1930 μεταξύ της Μονής και του ελληνικού δημοσίου, που ουσιαστικά αναγνωρίζει για ακόμα μια φορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστονίδας υπέρ της Μονής. Και το 1951 όμως, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως υπουργός φαίνεται ότι επικύρωσε τη σύμβαση του 1930, ενώ παράλληλα προσδιόρισε με νέο νόμο την εκμετάλλευση της λίμνης με συγκεκριμένα ποσοστά και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα λοιπόν με την Εκκλησία της Ελλάδος, με ιστορικές αναφορές αλλά και έγγραφα, η λίμνη Βιστονίδα φαίνεται ότι ανήκε στη Μονή Βατοπεδίου. Αν και μέχρι σήμερα υπήρχε ένα ομιχλώδες τοπίο σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Βατοπέδι, στη σελίδα 27, αναφέρεται.
Η διαδικασία των ανταλλαγών της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου έγινε χωρίς να υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι της Μονής Βατοπεδίου για τη λίμνη, η οποία, όπως αναλυτικά έχει υποθεί και έχει αναγνωριστεί με την υπαριθμό 87/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κοινόχρηστη, εκτός συναλλαγής, συνθήκη Ραψάρ. Πού βρίσκεται λοιπόν η αλήθεια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιστονίδας? Πάμε στον Νίκο Διαλυνά τώρα να σας πει την ιστορία εν ολίγης για να καταλάβετε ότι είχαν προηγηθεί άλλα δικαστήρια, κυρίες και κύριοι, από τις κυβερνήσεις Παπαναστασίου και Βενιζέλου και όχι από τις μετέπειτα κυβερνήσεις που περίμεναν μερικοί να βγάλουν συμπέρασμα και έγιναν εξεταστικές επιτροπές για θέματα τα οποία δεν υπήρχαν και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο για σκάνδαλο που δεν υπήρχε, γι' αυτό είναι τεράστιο το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο αυτό ξέρετε γιατί είναι τεράστιο. Εγώ θα σου πω το συμπέρασμά μου με κίνδυνο να εκτεθώ, αλλά θα το πω. Γιατί ο μεν Καραμαλής απεδείχθη εντελώς ανίκανος να διαχειρίζεται δημόσια πράγματα, γιατί δεν είχε 5 συμβούλους δίπλα του να του πούν αυτά που έπρεπε να του πούν για να αμυνθεί για την τιμή του, την αξιοπρέπειά του. Με αποτέλεσμα να την πληρώνουν διάφοροι υπουργοί και άνθρωποι οι οποίοι υπέγραφαν από το νομικό συμβούλιο του κράτους, γιατί ήταν η δουλειά τους, ήξεραν τι υπέγραφαν. Θα μπορούσαν να είναι και απατεώνες και να πουλάνε τη δημόσια περιουσία, αλλά λίγο δύσκολο να το κάνεις έτσι με υπογραφή. Ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύω ότι δεν το έκανε κακοπροαίρετα για να πάρει τις εκλογές, αλλά έπεσε γι' αυτό θύμα παραπληροφόρησης κάποιων παράκεντρων που υπάρχουν, γιατί υπάρχει παντού παρακράτος, αυτό είναι δεδομένο σε αυτόν τον τόπο, το οποίο χρησιμοποιεί δημοσιογράφους, μέσα, κανάλια, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε για να παίξει παιχνίδια. Δεν θα με πείραζε, γιατί δεν με ενδιαφέρει το πώς θα εκλεγεί ο καθένας από δάφτους. Δεν περιμένω το καλύτερο. Με ενοχλεί όμως ότι την περίοδο που πρέπει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ότι βυθίζεται η χώρα στο χρέος, εσύ τον προσανατολίζεις και τον τρέχεις πίσω από τα βακούφια. Αυτό είναι τραγικό, εάν συμβαίνει. Ο Δε Μητσοτάκης έπαιξε το γνωστό του παιχνίδι. Αν αλλάζεις τις ιδιοκτησίες, τις δίνεις από δασικές εκτάσεις, τις κάνεις οικόπεδα για να τις ανταλλάξεις και τις αυξάνεις αξίες για να γίνουν ανταλλαγές, αυτά δεν είναι σκάνδαλα. Βεβαίως είναι σκάνδαλα. Δεν είναι χρηματισμός, αλλά δεν είναι δηλαδή κύριε Δευτερόπουλο. Δεν υπήρχε δασικό θέμα. Δεν υπήρχε. Υπέγραφε το υπογράφος του δημοσίου, υπέγραφε το εγώ, με συγχωρείτε πολύ, μπερδεύετε το δάσος με μια λίμνη. Η λίμνη, και η παρόχθηση ανήκουν στο δημόσιο, ό,τι και να υπάρχει. Λίμνο, δεν μπορεί να την έχει κανείς. Ακούστε με λίγο. Και υπάρχει αμφισβήτηση. Γιατί αναγκάστηκαν. Υπάρχει αμφισβήτηση μην βιάζετε να βγάλετε σε σχέση με την για σύμβαση του 1930. Ακούστε κάτι. Καταλάβατε. Είναι πολύ εύκολο να υποστηρίζω το δίκαιο του εργάτη, του αγρότη και του φοιτητή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούστε όμως, επειδή έχω αριστερή κουλτούρα, θέλω να σας πω ότι αυτή η καραμέλα κάποτε πρέπει να τελειώσει. Γιατί το δίκαιο του εργάτη και του φοιτητή, ο εργάτης και ο φοιτητής το διεκδικεί μόνος του. Δεν έχει ανάγκη από αριστερούς και δεξιούς ψάλτες. Διεκπροσωπήσεως είμαστε οι πρώτοι που το λέμε και ότι σαφώς. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά όμως. Δεν απευθύνεστε σε μένα, όχι, δεν το λέω σε εσάς τώρα. Yeah. Το λέω για την οτροπία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Για να λαϊκεί... θέλουμε αυτό, σωστά. Ναι, να λαϊκίζουμε. Εδώ υπήρχε ένα περιουσιακό στοιχείο συγκεκριμένο. Σου ανήκει, ρε, ή δεν σου ανήκει. Το 1930 η σύμβαση τι έλεγε? Αν έχει την ιδιοκτησία η Μονή ή θα δείτε, όχι. Θα δείτε τώρα. Γιατί εκεί πάντα, αυτό θέλω να ξέρω. Επιτρέπετε μια γενικότερη κρίση. Το συμβούλιο της επικρατείας του 29 έχει τελειώσει. Ακούστε. Μου επιτρέπετε μια γενικότερη κρίση. Δευτερόλεπτα μόνο. Ωραία. Όλα αυτά δημιουργούνται εξαιτίας της αναξιοπιστίας με την οποία λειτουργούν οι θεσμοί. Εκεί δηλαδή που υπάρχει πολιτική στόχευση και ιδιοτέλεια και τα αποτελέσματα τα οποία παράγονται είναι αυτά που δίνουν την αίσθηση στην κοινωνία να πιστεύει ότι πάντοτε δεν γίνεται προσπάθεια για να φανερωθεί η αλήθεια και να λάμψει η δικαιοσύνη, αλλά ο καθένας ανάλογα από το τι υπηρετεί και ποια πολιτική στόχευση έχει, φτάσαμε στο σημείο όπως πολύ σωστά αναφερόμαστε τώρα, επειδή υπήρχαν πολιτικές στοχεύσεις και ιδιοτέλειες, οι βουλευτές υπηρετούσαν οι περισσότεροι από αυτούς την προσπάθεια να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά ούτε τους βοηθούσε ούτε η Βουλή με την παράθεση. Εγώ καλύτερο όμως επάνω. Ο Δ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σωστά. Αντί να στηρίξει την παράταξή του. Και να αναφερθεί σε αυτά που γνώριζε. Ελπίζοντας ότι θα πέσει ο Καραμαλής και θα αναλάβει η κόρη του την
προεδρία του κόμματος και θα γίνει πρωθυπουργός, αισιόπησε διότι το θέμα το γνώριζε πολύ καλά. Είναι η ετερογωνία των στόχων, κύριε Τραταβλή. Η Επιτροπή δούλεψε με την απάντηση. Ένα λεπτό, κύριε Μυρίδη, θα με αφήσετε. Αυτά τα στοιχεία δεν τα είχαν να τα προσκομίσουν. Εμένα ρωτάτε εσείς στην Επιτροπή, ρωτάτε εμένα. Αυτοί που κατηγορούν τα κύρια στην Επιτροπή. Εσείς που κατηγορούσατε, δεν έπρεπε να προσέξετε να βρείτε τι στοιχεία υπάρχουν. Η Επιτροπή παίρνει τα στοιχεία από το φάκελο που υπάρχει στη Βουλή. Δηλαδή. Έχει και ο κατήγορος του δικαστηρίου που λέει ότι είναι στο δημόσιο. Ωραία, εγώ απαλλάσσω. Αν αυτά τα στοιχεία υπήρχαν, με συγχωρείτε, τα βρήκατε εσείς τώρα. Οι ίδιοι που ήρθαν να απολυθούν δεν τα είχαν. Τους απαλλάσσω και τους δύο, και κατηγορούμενο και κατήγορο, λόγω βλακείας. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Αλλιώς δεν μπορώ. Εσείς μπορείτε. Ακούστε λοιπόν τον κύριο Διαλυνά τώρα. Να κάνω μια δήλωση ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση δικηγορική με τον πατέρα Εφραίμ ή με το βατοπέδι με την υπόθεση. Το ξεκαθαρίζουμε. Καμία σχέση. Δεύτερον, μια παρατήρηση να κάνω. Η φιλία μου μαζί σου με έχει οδηγήσει να γίνω αντιεξουσιαστής. Αυτό καλό σου κάνει. Κακό μπορεί να σε... Έτσι, λοιπόν. Ναι, λοιπόν, προχωρούμε τώρα. Μπαίνουμε στην ουσία. Θα καούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή γίνανε τρεις επιτροπές με πράγματα. Θα ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Πελέκη, η οποία έκανε παρέμβαση και είναι στη τηλεφωνική γραμμή, και επειδή πρέπει να. Παρακαλώ. Αυτά. Όχι, συνεχίστε. Να... Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν ήταν εις γνώση των επιτροπών, ότι στις 1 Μαΐου του 2022 η Ιερά Μονή Βατοπεδίου είχε ασκήσει αγωγή κατά του ελληνικού. Ήταν εις γνώση. Α, μπράβο. Τι ζητούσε λοιπόν η Μονή τότε? Συνεχίστε, είχε ασκήσει αγωγή. Είχε ασκήσει αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου με αίτημα να αναγνωριστεί η κυριότητά της. Επικυβερνήσεως. Ποιας κυβερνήσεως? Επικυβερνήσεως Παπαναστασίου και Υπουργού Γεωργίας Μπακάλμπαση. Επειδή ο λαϊκισμός είχε βάλει τον Τσολάκογλου μπροστά. Ποιο Τσολάκογλου? Τον Τσολάκογλου 41 ήταν. Έγινε το 24. Ναι, όχι. Δυο λεφτά τώρα, ένα-ένα. Λοιπόν, ζητούσε λοιπόν η Μονή του 22 να αναγνωριστεί η κυριότητά της στη Λίμνη, Βιστονίδα, η αποβολή του κατόχου της Λίμνης ελληνικού δημοσίου και η απόδοση της κατοχής της Λίμνης, της κατοχής. Όχι της κυριότητας. Όχι της κυριότητας. Της κατοχής. Γιατί θεωρούσε ότι την είχε την κυριότητα. Μα γιατί την είχε την κυριότητα. Δεν την είχε. Θα σας πω. Να, εγώ γι' αυτό θεωρούσα ότι την είχε. Έτσι, και γι' αυτό λοιπόν, λέει, μου έχει μπει μέσα. Διόλε, α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και για να ανοίξω τώρα και μια παρένθεση για τα χρυσόβουλα και τα λοιπά. Υπήρξε 14 Νοεμβρίου του 2013, κυρώθηκε η συνθήκη των Αθηνών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, με την οποία η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να εφαρμόσει στις νέες χώρες τους Οθωμανικούς νόμους που ίσχυαν μέχρι το έτος 1912. Γιατί και... η περιουσία των πατριωτών λοιπόν, είναι στα Χριστόβουλα. Έτσι, μπράβο. Και επιπλέον να αναγνωρίσει τα δικαιώματα με βάση τους Οθωμανικούς νόμους. Αρίου Πάγου 777 του 2001. Επομένως, μέχρι το 1912, εάν, λέω, εάν, δεν ξέρω εγώ τη δικογραφία, εάν είχα αποδείξει μονή με χρυσόβουλα ή με τίποτε και άλλο. Διαρκή κτήση. Χρυσόβουλα ναι, και διαρκή κτήση. Ότι ήταν κυρία, όφιλε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τον Οθωμανικό νόμο. Δεν το απεδέχθη, το αμφισβήτησε, λοιπόν, άρχισε παιχνίδι. Τώρα έχει σημασία τι έγινε. Λοιπόν, επέρχεται... Ναι. Όχι, 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 τώρα πάω. Τώρα φτάνω. Πριν από τη συζήτηση της αγωγής του 22, ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Υπουργός Γεωργίας Μπακάλμπασης, σαν εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου, πρότειναν υπαριθμόν 2672 του 24 έγγραφο προς τον αντιπρόσωπο του Αγίου Όρους Ιγνάτιο Βατοπεδινό να αποδοθεί η Λίμνη Μπουρού στο Πόρτο Λάγος, δηλαδή η Λίμνη Βιστονίδα, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, υπό τον όρο να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου αυτά τα δύο μετόχια, Σοφουλάρ και Άγιο Μάμα, στη Χαλκιδική. Κατόπιν τούτου, εκδίδεται διάταγμα το 1924, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, 1924, υπογραφόμενο 8 Απριλίου του 24 ο αντιβασιλεύς
Κουντουριώτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Παπαναστασίου, το οποίο λέει εξουσιοδοτούμε τον Υπουργό Γεωργίας να υπογράψει με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου αφενός μεν σύμβαση παραχωρήσεως των δικών της αγροκτημάτων στη Χαλκιδική, αφετέρου επανταλλάγματι να παραιτηθεί το δημόσιο πάσης αξιώσεως επί της λίμνης Μπουρού μετά των ιχθυοτροφείων αυτής, των παρά την Ισίδα και τα στόμαια της λίμνης Κειμένων, Δαλιάνη και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται αποδεδομένων στην αποκλειστική κατοχή της Μονής και προσέξτε, και μεταβιβαζομένων εις τη Μονή όλων των υπό του δημοσίου ασκουμένων δικαιωμάτων. Που σημαίνει ότι όριζε και τα όρια της κτήσης. Ακριβώς. Και τα παρόχθια. Δηλαδή. Ναι, ναι, και τα παρόχθια. Και τα παρόχθια. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Συμμορφούται η Μονή και του λέει και μεταβιβάζει την κυριότητα των δύο μετοχίων που είχε στη Χαλκιδική και τα οποία σήμερα... τα οποία σήμερα αν τα ζητήσει πίσω η Μονή θα αν τα ζητήσει και μπορεί να ζητήσει την αξία τους που είναι 8,5 δις σήμερα και ενώ παίρνει το δημόσιο τα δύο αυτά μετόχια. Έχει όλα το δημόσιο τώρα. Μα τα πήρε και δεν έδωσε. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία δίκης. Αφήστε μα τελειώσω λίγο. Μα τελειώνω σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μα σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό τελειώνω. Δεν κατάλαβα. Τόσοι βουλευτές εκεί μέσα δεν μπορούσατε να βρείτε αυτά τα χαρτιά. Όλα βρέθηκαν. Αλλά δεν τα διάβα. Να σας πω. Ένα λεπτό. Αλλά τότε πέφτανε να μας κατασπάσουν. Παράξουν όταν τα λέγαμε. Εσείς ανακοινήσατε το θέμα με τον Γιώργο. Εγώ σας μιλάω σαν άλλος πλεύρης, μέσα στην εξεταστική μου. Σαν λαός όμως. Δείτε τα πορίσματά μου. Ναι, και αλλά. Δείτε ότι τα λέω αυτά. Σαν λαός όμως είχατε πάει από την άλλη πλευρά. Στην αρχή. Έτσι. Μισό λεπτό όμως, κύριε Τραδαφλόπουλε. Στην πορεία όμως, εμείς δεν ήμασταν κολλημένοι. Έγινε χαμός, βγήκαν έρευνες. Λέμε κάντε κάτι. Όταν στην πορεία βλέπαμε ότι αυτά καταρρύπτονται, δεν θα τα λέγαμε. Τότε να υποθέσω ότι όπως είπαν ορισμένοι, δεν διαβάσαμε το μνημόνιο. Δεν διαβάσαμε, αντιθέτως. Δεν διαβάσατε τα έγγραφα. Διαβάσαμε. Γιατί τα είπαμε πριν από αυτά. Αλλά τι όταν κάναμε... έγινε ο χαμός, λέμε πρέπει να γίνει έρευνα. Στην έρευνα λοιπόν που έγινε. Στην έρευνα που γινόντουσαν. Συνυπολογίσατε όμως το πολιτικό κόστος. Όχι πολιτικό κόστος. Όταν βλέπαμε στοιχεία, στην αρχή ήταν ο ρημαγδός. Ελάτε εκείνη την εποχή. Κύριε Διαλυνά, ένα λεπτό, συνεχίστε. Επειδή λοιπόν τα πήρε το δημόσιο αυτά στην κυριότητά του, αλλά δεν απέδωσε την κατοχή της λίμνης, την κατοχή, γιατί την κυριότητα την είχε η Ιερά Μονή. Προσφεύγει η Ιερά Μονή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έρχεται το 29 τη δικαιώνει και μετά τη δικαίωσή της, γίνεται η σύμβαση του 1930 που αναγκάζονται να μοιράσουν το βιός της λίμνης, δηλαδή την κατοχή και την ελευτική δραστηριότητα. Προσέξτε. Όχι την κτήση. Όχι την κυριότητα. Ακριβώς. Λοιπόν. Και έρχεται και γίνεται πλέον η σύμβαση 4 Μαΐου του 1930. Όλοι οι μεταγενέστεροι νόμοι μετά το 30 και αυτοί που υπογράφει ο κύριος Μητσοτάκης αφορούν την εκμετάλλευση. Την εκμετάλλευση. Όχι 40, όχι 30%. Ποιος? Του 8. Μα συγγνώμη. 8, ναι, γιατί. Δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Αλλά η υπουργική απόφαση δεν μπορεί να εγγραφεί. Βγήκε αμετάκλητη απόφαση, αν υπάρχουν αυτά. Καταλάβετε. Αλλά πάλι λάθος κάνουν, κύριε Διαλυνά. Γιατί. Βγήκε αμετάκλητη απόφαση. Κύριε Διαλυνά. Πάλι λάθος είναι. Η απόφαση του 2008, για να δείτε την ασχετοσύνη που υπάρχει, δεν είναι για τη λίμνη. Έτσι. Είναι για τις παρόντες εκτάσεις. Για τη λίμνη δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση του 8. Λέμε ότι το 8 δικαιώθηκε το δημόσιο για τη λίμνη, ενώ η αγωγή ήταν για τις παραλίμνες εκτάσεις. Ακριβώς, αυτό είναι. Καταλάβατε. Κάντε μου τη χάρη να ακούσουμε την κυρία Κατερίνα Πελέκη, η οποία είναι πλάκη σε αυτή την... Κύριε Πλεύρη. Ένα μέρος, γιατί ένα μέρος δόθηκε. Κύριε, δεν θέλετε να ακούσετε λίγο. Λοιπόν, την ιστορία της κυρία. Της κυρίας Πελέκη τη γνωρίζετε και τις δικαστικές περιπέτειες. Επομένως, αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε, κυρία Πελέκη. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ή καλημέρα, όπως θέλετε. Καλημέρα, τέτοια ώρα βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν.
διότι το παρελθόν είναι ένα κομμάτι που δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα αναφερθώ στο 2008, 2006, 2007 που έγιναν οι ανταλλαγές. Όταν έγιναν οι ανταλλαγές λοιπόν, ήταν δεδομένο ότι η Μονή έχει το Δημόσιο έχει αναγνωρίσει την κυριότητα της Λίμνης στη Μονή. Έχουν υπάρξει τρία ανθρωπάκια υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Κοντός, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Βασιάκος, οι οποίοι έχουν υπογράψει κοινές υπουργικές αποφάσεις με μεγάλη δημοσιότητα ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο υπέρ του Δημοσίου, ότι θα πάρουν την Λίμνη στην κυριότητα του Δημοσίου έτσι ώστε οι ιχθυοτρόφοι, οι ιχθυοκαλλιεργητές της περιοχής να ανέμονται τα ψάρια τα οποία βγάζει η Λίμνη. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Το πλούτο της. Συγγνώμη. Ο πλούτος της Λίμνης. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ ότι ανταλλάξανε νερό με ακίνητα, φρικάρω. Διότι δεν ανταλλάξανε νερό. Όπως είδα το επεσήμενα. Να πω κάτι μόνο. Ανταλλάξανε τόνους ψαριών με ακίνητα. Γιατί είπατε ανθρωπάκια τους. Είναι ανθρωπάκια. Διότι, θα σας πω γιατί είναι ανθρωπάκια. Διότι αυτά τα ανθρωπάκια, εφόσον υπογράψανε, έπρεπε μετά να βγουν και να πούνε ότι ναι, εμείς υπογράψαμε. Υπογράψαμε για το καλό του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύουμε ότι η Λίμνη πρέπει να περάσει στο δημόσιο για να ευεργετηθούν οι άνθρωποι που κατοικούν γύρω από τη Λίμνη, έτσι ώστε να ανέμονται οι ίδιοι τη Λίμνη. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Βγάζανε δηλώσεις με τις οποίες λέγανε ότι πετύχαμε το μεγαλύτερο έργο που μπορούσαμε να πετύχουμε στην περιοχή. Και όταν έσκασε ιστορία, λέγανε δεν υπογράψαμε τίποτα και όλα τα έκανε πελέκι. Το λέτε απαξιωτικά δηλαδή. Τελείως απαξιωτικά. Όταν λέει ανθρωπάκια, τι είναι, δεν το λέω. Εννοώ ανθρωπάκια όταν λέω ανθρωπάκια. Όχι, θα μπορούσε να πει τρία ανθρωπάκια που ταλαιπωρήθηκαν γιατί υπέγραψαν. Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκαν. Υπέγραψαν γιατί ήξεραν τι υπέγραφαν. Υπέγραψαν διότι ήταν σκοπός του κράτους ως δημόσιο να πάρει τη Λίμνη στην κυριότητά του. Και κληθήκαμε εμείς, εγώ τουλάχιστον ως συμβολιογράφος, να υλοποιήσω την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας απόλυτη βεβαιότητα ότι εφόσον συμβάλλεται το δημόσιο, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Μάλιστα. Τώρα μετά από αυτά που αποκαλύψαμε και την έρευνα που έγινε και από εμάς και τον κύριο Διαλυνά κυρίως, με την ιστορική αναδρομή από το 1913. Η ιστορική αναδρομή, ξέρετε, δεν έχει σημασία, διότι η Λίμνη από την εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα έχει περάσει στα χέρια του ενός και του άλλου πάρα πολλές φορές. Σημασία έχει ότι εν τέλει, όταν αποφασίστηκαν οι ανταλλαγές, διότι η Μονή, από ό,τι ξέρω, ζήτησε να πουληθούν τα ακίνητα αυτά. Δεν είχε χρήματα το ελληνικό κράτος. Αποφάσισε τελικά να τα ανταλλάξει. Ο σκοπός του Δημοσίου ήταν να πάρει τη Λίμνη στην κυριότητά του και τις παραόχθιες εκτάσεις, έτσι ώστε να τις εκμεταλλευτεί για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κύριε Πλεύρη, ακούγεστε, παράκληση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε οι τρεις αυτοί υπουργοί που υπέγραψαν τις υπουργικές αποφάσεις, όπως και ο Πρωθυπουργός που ενέκρινε την υπογραφή αυτών των υπουργικών αποφάσεων, να πει ότι εγώ και εμείς, σαν κυβέρνηση, κάναμε αυτό το οποίο κάναμε για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και αν τέλος πάντων δεν το κάναμε καλά, δεν είναι ποινική υπόθεση, είναι αστική υπόθεση. Να κριθεί που ανήκει η Λίμνη. Δεν είναι να πάω εγώ κατηγορούμενη για 5 κακουργήματα χωρίς να ξέρω γιατί. Ούτε όλο το νομικό συμβούλιο του κράτους, άνθρωποι στους οποίους θα απευθυνθεί και η σημερινή κυβέρνηση για να πάρει άποψη, να πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Βλέπω, λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλο αυτό ήταν μία σκευωρία η οποία στήθηκε για να πέσει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής τσίπησε και βρεθήκαμε όλοι εμείς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία χωρίς να έχουμε κανένα πραγματικό λόγο. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι το τσίπησε, ίσως δεν αποδίδει την πραγματικότητα, κυρία Πελέκη, διότι ο Καραμαλής φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμος να κυβερνήσει. Όχι, με ανθρώπους... ο Καραμαλής τσίπησε και δεν ήξερε τι του γινόταν. Μα, δεν, είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν να είσαι πρωθυπουργός για να μην έχεις τρεις. Όχι νομικούς συμβούλους και μεγαλοστομίες, τρεις δικηγόρους κανόνες. Μα δεν νομίζω ότι ρωτούσε κανέναν. Δεν ήξερε τι του γινότανε. Και όταν έφτασε η ώρα της κρίσης,
δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι το παράπονο σας. Δεν βεβαίως... έχω παράπονο, δεν με καταλάβατε. Δεν φοβάμαι τίποτα, σας. Δεν έχω κανένα παράπονο. Το θυμό σας. Είμαι θυμωμένη όχι μόνο για μένα και για τους 14 κατηγορούμενους είμαι θυμωμένη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί που είμαστε και δεν έχουμε κανένα λόγο να μας εκμεταλλεύονται και να βγαίνει το πόρισμα όχι σε 3 μήνες το βούλευμα αλλά σε 13 την ίδια μέρα που βγαίνουν οι ποινές του Τσοχατζόπουλου. Αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς για μένα τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι ανταλλαγές ανθρώπων πια και όχι ακινήτων παιχτήκανε για να βγει αυτό το βούλευμα, διότι όπως ξέρετε η πρόταση της Αγγελέα ήταν απαλλακτική για μας και βρεθήκαμε τελικά κατηγορούμενοι με αθώο τον κύριο Αγγέλου. Άρα εγώ δεν ξέρω τι έχει παιχτεί, αλλά δεν έχω ούτε θυμό ούτε τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν, θα σταθώ μπροστά στη δικαιοσύνη και θα σταθώ όπως πρέπει να σταθώ και ξέρω ακριβώς τι έχω κάνει και δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε να λέμε αρκετά πράγματα και πριν τη δίκη και μετά τη δίκη. Καλό σας βράδυ. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν δύο παρεμβάσεις σημαντικές. Είναι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός, και είναι και ο κύριος Κιτσαράς, ο δικηγόρος Μονής Βατοπεδίου. Πάμε στον κύριο Κοντό πρώτα. Κύριε Κοντέ. Ναι, ορίστε. Κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, άκουσα πολύ προσεκτικά την εκπομπή σας και όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι σκάνδαλο ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε και να ακουστεί και η φωνή η δική μας που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε. Ναι κύριε Υπουργέ, αλλά ξέρετε κάτι, στο σκάνδαλο αυτό συνομολογήσατε κι εσείς δια της απάθειάς σας και της ανικανότητας να αποδείξετε με στοιχεία όπως το κάνουμε εμείς σήμερα ότι αυτό ήταν ένα κεκτημένο της Μονής Βατοπεδίου, από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει το κάνει. Εδώ έγιναν εκπομπές ένα χρόνο και γινόταν το πανδαιμόνιο και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο σκάνδαλο η Μονή Βατοπεδίου για κάτι το οποίο το είχε η Μονή από το 2013. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εσείς πιστεύετε ότι μας δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να πούμε την άποψή μας? Μα τώρα σοβαρά μιλάτε. Ζήσαμε δηλαδή έναν πραγματικά οριμαγδό. Γιατί ήταν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Μα με συγχωρείτε, ήσασταν κυβέρνηση και δεν σας δίναν το λόγο? Ναι, φυσικά και δεν μας δίναν. Διότι έπαιξε μονοθεματικά επί 8 μήνες το θέμα αυτό. Δεν έπαιζε τίποτε άλλο. Σωστά. Και βρεθήκαμε μονοθεματικά στη δίνη αυτήν, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά τίποτε εναντίον μας. Δηλαδή τα... Ο κύριος Πλεύρης προηγουμένως κάτι βρήκαμε. Τι βρήκατε κύριε Πλεύρη εναντίον μας, μπορείτε να μου πείτε? Λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί επάνω στη Θράκη προσπαθήσαμε να δώσουμε. Και δεν ήταν μόνο το νερό, τα ψάρια, ήταν και 25.000 στρέμματα αγροτών, τα οποία η Μονή πήρε από τους αγρότες και τα πέρασε στο δικό της όνομα, στο υποδικοφυλάκιο της Κάντης. Και άνθρωποι ξαφνικά χάσαν τα χωράφια τους. Δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν, δεν μπορούσαν να τα μεταβιβάσουν. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα επάνω στη Θράκη. Δηλαδή με συγχωρείτε. Είναι το δημόσιο νόμιμα να δώσει μια λύση. Δηλαδή με συγχωρείτε. Καθίσαμε να ακούμε για ψάρια, για νερά και για 1.000 πράγματα. Δηλαδή κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Μιλούμε για ένα, από τα καλύτερα, από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα του τόπου μας που έπρεπε να προστατευτεί και έπρεπε κάποιοι άνθρωποι εκεί ψαράδες να συνεχίσουν να ζουν. Από την εκμετάλλευση της λίμνης. Πού να προστατευτεί?
να προστατευτεί, τα οικοσυστήματα δεν προστατεύονται. Ο κύριος Καπερνάρας. Και τώρα να πω και κάτι, διάκουσα και τον κύριο Αμυρίδη, να διαρριχνεί τα ημάτια του. Κάποτε οι αριστεροί, κύριε Αμυρίδη, ήταν παλικάρια. Εσύ μπήκες σε μια προανακριτική χωρίς να έχεις καμία γνώση νομικής. Πολιτικός μηχανικός, πήγες να διερευνείς ποινικές ευθύνες. Δεν με ζει για ποινική ευθύνη. Είπες μέσα στη Βουλή. Έχω γνώσεις νομικές γιατί πήγα δύο φορές μάρτυρα σε δικαστήριο. Πήγες να διερευνείς ποινικές ευθύνες υπουργών χωρίς να έχεις καμία γνώση νομικής. Τουλάχιστον τα τοπογραφικά, τα τοπογραφικά τα οποία τα πλαστά τα γνώρισα. Τουλάχιστον τοπογραφικά γνώρισα. Αφήστε τώρα. Εσείς που τα ξέρετε όλα. Εμείς δεν γνωρίζουμε νομική. Συγγνώμη. Όχι έτσι μωρέ την κουβέντα. Να κύριε Κοντέ, σας παρακαλώ. Τι είπατε, γιατί δεν ακουστήκατε. Όταν έγινε της προανακριτικής για το πόρισμα, έγινε νοθεία στη Βουλή. Το καταγγέλω και έχω στοιχεία γι' αυτό. Τα λευκά, τα άκυρα, τα συν και τα ναι και τα όχι δεν βγαίνουν, κύριε Διαδατηλόπουλε. Πήγαμε στο δικαστικό συμβούλιο με νοθεία, με μια εκλογική διαδικασία που ήταν νοθευμένη στη Βουλή. Ποιος το έκανε αυτό? Αλλά πέρα από αυτό θέλω να σας πω. Ποιος το έκανε αυτό? Ο κύριος Πετσάλνικος το έκανε αυτό. Ναι, αλλά όταν... το έκαναν αυτό. Με συγχωρείτε. Και όλα τα στοιχεία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Με συγχωρείτε. Φωνάζαμε, λέγαμε νοθεία, έγινε και δεν μας άκουγε κανείς. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ο κύριος Κοντός... Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Κοντός και δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δίνει το δικαίωμα στον υπουργό, ο οποίος απαλλάσσεται λόγω παραγραφής, να ζητήσει, να δικαστεί. Μισό λεπτό, περιμένετε. Και ο κύριος Κοντός, για να ακούμε όλο, έρχεται και ζητάει. Και το Πασόκ, που υποτίθεται ότι είχε όλα τα στοιχεία και παραγράφηκαν οι αξιώσεις των υπουργών και δεν δικάστηκαν, δεν του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Να πάει να δικαστεί, χωρίς βέβαια δυνατότητα να υπάρξει ποινή, αλλά να γίνει κανονική διαδικασία, που το Πασόκ, αν είχε αυτά τα στοιχεία που έλεγε, που είχε, σας ρωτώ, γιατί δεν του έδωσε τον κύριο Κοντό αυτή τη δυνατότητα? Σα το λέω ευθέω. Το κακό Πασόκ. Γιατί δεν του έδωσε? Το κακό Πασόκ. Τρεις αιτήσεις. Το κακό Πασόκ που όντω ήταν κακό δεν του έδωσε την δυνατότητα. Και νομίζω και τη μία την έκανε και ποινέα δημοκρατία. Η κυβέρνησή του και ο Καραμαλής τι δυνατότητα του δώσανε? Εδώ σου λέει ένα χρόνο πεζόταν ένα θέατρο στο οποίο δεν στάθηκε ικανό ένα πρωθυπουργό στο θέατρο αυτό να αμυνθεί και να ορθώσει πολιτικό λόγο. Τι μου λέτε τώρα? Ορθώς πέσατε, κύριε Κοντέ. Ναι, κύριε Διανακτηρόπουλε. Μάλλον δεν θα έπρεπε να είστε και κυβέρνηση. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Εσείς μέχρι τώρα αναφερθήκατε και σωστά αναφερθήκατε στην πρώτη φάση της κυριότητας. Σωστά. Υπάρχει μια δεύτερη φάση όμως των ανταλλαγών. Διότι η δεύτερη εξεταστική που έγινε στη Βουλή έγινε για να γίνει επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων που αντιλάγησαν, που ποτέ δεν έγινε αυτή η επανεκτίμηση, και για να ανοίξουν οι δικοί μας λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί ανοίχτηκαν, 16 συνεργεία τους ΔΟΕ ψάξαν τους δικούς μας λογαριασμούς και δεν βρήκαν τίποτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και μάλιστα θέλω να σας πω και να υπερθεματίσω για το ότι γίναν σωστά οι ανταλλαγές, ότι στο πόρισμα του Δικαστικού Συμβουλίου ουδής παραπέμπεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών που έκανε τις επιμήσεις για τις ανταλλαγές. Και εκτός αυτού θέλω να σας πω ότι πέρα από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ήρθε και η Αμερικάνικη εταιρεία που έκανε εκτιμήσεις και αυτό το ξέρουν λίγοι, και απαιτήθηκε ότι σωστές ήταν όλες οι εκτιμήσεις. Δεν υπήρξε δηλαδή εκτίμηση που δεν ήταν σωστή. Δηλαδή αυτό που λέει ο κ. Κοντός, κύριε Κοντέ, με συγχωρείτε, να το καταλάβει ο κόσμος. Την έκθεση του ΣΟΕ που υποτίθεται ότι ήταν πλαστή και έγιναν υποεκτιμήσεις και υπερεκτιμήσεις, ήρθε μια Αμερικάνικη εταιρεία, η Appraisal, η οποία έκρινε ότι όλα γίναν σωστά. Και τότε η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε. Ναι, την έβαλε η μονή. Μπράβο, και αποφασίζει η Εξεταστική Επιτροπή. Για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε 7. Και πήραμε απόφαση. Και βγάλαμε και κονδύλι. Πώς θα πληρωθούν αυτές οι 7. Ωραία. Και μέχρι σήμερα το δημόσιο, που υποτίθεται ότι έχει θυγεί από τις ανταλλαγές, ωραία, παραβιάζει και δεν μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις. Ωραία, ωραία. Να, και εκτός αυτού, κύριε Πλεύρη, κύριε να Κοντέ, συμπληρώσω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι σωστά λειτουργήσε το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Και γι' αυτό δεν είναι κανένας κατηγορούμενος. Και γι' αυτό δεν παραπέμπεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Κύριε Κοντέ, άρα, σωστά.
Κύριε Κοντέ, πέρα από την όποια ικανοποίηση μπορείτε να αισθάνεστε γιατί συμφωνήσατε μαζί μου ως προς το αντικείμενο της έρευνας σημερινής εκπομπής, πρέπει να σας πω ότι εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για το ύψος των πολιτικών ανδρών εκείνης της εποχής που αντί να δείξουν στον ελληνικό λαό ότι πτώχευε η χώρα και τον κίνδυνο στον οποίο είχε περιέλθει η κυριαρχία της χώρας μας, η εδαφική μας κυριαρχία, ασχολήθηκαν με αυτή την αρλούμπα με το σε ποιον ανήκαν τα κτήματα και αν ανήκαν και αν βγάλαν λεφτά μερικοί. Κύριε, και ποιος κορόιδεψε ποιον. Κύριε, είναι δυνατόν όταν ο Προβόπουλος υποτίθεται ότι ενημέρωνε Καραμαλή και Παπανδρέου και πήγαιναν σε μια προεκλογική περίοδο αντί να πάνε με την πτώχευση της χώρας να πάνε με τη μονίβα το πεδίο. Δεν το καταλαβαίνω. Ο ένας το δημιούργησε για να ρίξει την κυβέρνηση Καραμαλή και αυτό ήταν ποτέ σε μια σχέση. Και δέχτηκε ο Καραμαλής έναν οριμαγδό, στην κυριολεξία οριμαγδό από όλα τα μέσα. Δυστυχώς ήταν ένα τάγκο που το χορέψατε μαζί και δύο. Να βγει και να πει την αλήθεια εκείνη την περίοδο. Το θυμάστε πολύ καλά αυτό. Άρα δεν φταίει αυτός που το δημιούργησε αυτό για να ρίξει μια κυβέρνηση και φταίει όλος που πάλευε να αμυνθεί και να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν το δεχόταν κανείς αυτό. Ποιος δεν το δεχόταν, δεν είχε ισχυρά στοιχεία. Όλα αυτά αν βγαίναν σε μια εκπομπή εκείνη την περίοδο και σε δύο σοβαρά έντυπα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Μα πώς, μα κανείς δεν τα άκουγε. Ό,τι και αν λέγαμε δεν ακουγόμασταν. Άκουσα προηγουμένως την κυρία Πελέκη. Μα δεν προσπαθήσαμε να βγούμε και να πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν προσπαθήσατε για να... για να πραγματικά σοβαρή προσπάθεια να δοθεί λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται σε μια περιοχή. Για να καταφεύγει σε έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό ανθρωπάκια, σημαίνει ότι μέσα της έχει μια απόλυτη πικρία ότι παίξατε το πολιτικό παιχνίδι τηρώντας τους κανόνες σκοπιμότητας και όχι τους κανόνες εκείνους που επιβάλλει η κρίση της στιγμής. Μα ποια σκοπιμότητα, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Εμείς βρεθήκαμε στη γωνία. Δεχτήκαμε πειρά που δεν μπορούσαμε να αμυνθούμε. Ακούστε κάτι. Φαντάζεστε κύριε Κοντέ, να πέσει μονοθεματικά επί 8 μήνες. Κύριε Κοντέ. Δεν πέσει τίποτα άλλο. Κύριε Κοντέ, εγώ τιμώ τους συνομιλητές μου όταν σε ένα δημόσιο διάλογο αρκεί να προκύπτει αλήθεια. Ο Μητσοτάκης το έκανε γαργάρα, να σας το πω λαϊκά το θέμα. Γιατί σου λέει εκείνη την ώρα πέφτει ο Καραμαλής, η κόρη μου είναι υποψήφια, θα πάρει την Προεδρία, θα γίνει και Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θυμόταν το 51. Όχι, αφήστε αυτά. Ο Μητσοτάκης θυμάται τι έγινε πριν γεννηθεί. Όχι αυτά τα οποία υπέγραφε ο Υφυπουργός. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ολοκληρώσω. Ναι, αν επιτρέπετε πάνω σε αυτό που λέτε, οι αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Κράτους στηριχθήκαν και στο νόμο του κ. Μητσοτάκη. Άρα σε όλα τα κείμενα υπήρχε ο συγκεκριμένος νόμος. Και δεν έπρεπε, νομίζω ότι δεν υπήρχε. Και δεν έπρεπε ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κάνει τόσες παρεμβάσεις να βγει και να πει σιγά ρε παιδιά, εγώ υπέγραφα τότε, να βγω εγώ σε μια εκπομπή και να σε εξηγήσω ποιανού είναι το βατοπέδι, ποιανού είναι η βιστονίδα. Και να τελειώνει εκεί η ιστορία και μην ασχολούνται άλλοι. Όμως σας λέω ότι χρησιμοποιήθηκαν τα άρματα της ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να παίζουν αυτούς τους ρόλους, όπως ο συγκεκριμένος που το έφερε το θέμα στη δημοσιότητα, και τα πρόβατα από πίσω που τρέχανε ο καθένας για το δικό του σκοπό. Όλο αυτό το παιχνίδι όμως είχε ένα άλλο έγκλημα στη μέση. Το σε ποιον ανήκει το βατοπέδι και αν ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν ότι δεν ήταν σκάνδαλο αυτή η μπούρδα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι αποσιωπήθηκε η πτώχευση της χώρας εκείνη την εποχή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο για να πέσει μια κυβέρνηση, η οποία μέχρι τότε και μέχρι το τέλος τηρούσε μια πατριωτική στάση, μια εθνικά υπερήφανη στάση. Αυτή εδώ έχει 500 σκάνδαλα, γιατί δεν πέφτει? Αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει 500 σκάνδαλα. Γιατί δεν πέφτει? Τα σκάνδαλα, κύριε Καπερνάρη, στο μυαλό του δικό σας είναι. Κύριε Κοντέ, η κλιματική... Κύριε Κοντέ, κύριε Μυρίδη, με κάνει εντύπωση το ότι ενώ έχει πει τόσα θέματα ο κύριο Κοντός που είναι για την εξεταστική, δεν απαντάτε. Εγώ θα ήθελα να απαντήσετε, αλλά εγώ το μόνο να πω το εξής. Επί δύο χρόνια γίνανε τόσες αποφάσεις της κλιματικής εταιρείας δημοσίου, όσες δεν είχε κάνει στα 25 χρόνια. Με διαδικασίες, τις οποίες τουλάχιστον από τις εφημερίδες γνωρίζω. Όχι από ιδία πείρα που όπως είναι οι παρευρισκόμενοι εδώ πέρα. Και δεν υπάρχει καμιά ευθύνη. Θέλετε να πείτε. Δεν υπήρχε σκάνδαλο, δεν υπήρχαν αλλαγές χρήσης γης. Δεν τα ξέρω, εγώ αυτά τα διαβάζω. Αλλαγές χρήσης γης δεν υπήρξαν με fast track διαδικασίες. Τι θέλετε να πείτε, δεν υπήρχε καθόλου σκάνδαλο. Η λειτουργήσε στο να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που υπήρξε. Εκεί υπάρχει σκάνδαλο δηλαδή.
Έτσι ερμηνεύεται ο νόμος. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω λίγο. Δηλαδή, ξέρετε ποιο λάθος κάνω, κύριε Κοντέ. Δώσατε την κυριότητα ενώ ήταν αφισβητούμενα. Όλα αυτά και μετά πήγατε σε μια διαδικασία ανταλλαγών fast track. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό όμως βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, κύριε Κοντέ. Γίνονται οι παραπομπές και θα γίνουν. Εμείς, κύριε, δεν δώσαμε καμία κυριότητα πουθενά. Εμείς προσπαθήσαμε και δώσαμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Όσο για το fast track και τα υπόλοιπα που λέτε, κατηγορείτε δηλαδή κάποιες υπηρεσίες γιατί λειτουργήσαν γρήγορα. Οφείλω να είμαι υποψιασμένος πάντως. Κύριε Καπερνάρα, εμένα δεν με αφορά αυτό. Κύριε Καπερνάρα, πρώτα απ' όλα πριν από τον κύριο Κοντό, θα σας υπενθυμίσω πρόχειρα ένα σκάνδαλο. Για να το βάλετε στο δικό σας το μυαλό που το έχετε, ότι η αγροτική είναι ένα σκάνδαλο. Η αγροτική είναι ένα σκάνδαλο. Η καλή αγροτική στο σάλα και η κακή με τα 2/3 τα υποθηκευμένα ακίνητα, τα 2/3 καλλιεργήσιμα της ελληνικής γης, αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Αλλά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Μπορείτε να μας πείτε όμως, δεν σχολιάστε καθόλου, δεν σχολιάστε καθόλου όταν σας είπε η κυρία Πελέκη ότι είστε ανθρωπάκια. Δεν το σχολιάσατε όμως. Ήμουν αυτός ο οποίος πάντοτε ήμουν υπέρ της κρατικής αγροτικής. Τώρα μην πάμε εκεί, επειδή είπατε το σκάνδαλο στο μυαλό μου, θέλετε να σας... Θα κάτσω μια εκπομπή να σας δω σκάνδαλα. Για να κρατηθεί αυτή η αγροτική που λέτε, η κρατική που ήμουν υπέρ του να κρατηθεί μια ζωή, έτσι, έπρεπε να δοθούν δισεκατομμύρια. Ένα άλλο σκάνδαλο, ένα άλλο σκάνδαλο είναι το γεγονός ότι ενεχειριάσατε στη Νέα Δημοκρατία να παίρνετε ως πρώτο κόμμα τα δάνεια από την αγροτική και με τα ίδια πάλι ενεχειριάσατε να πάρετε από την εθνική. Αυτό είναι άλλο σκάνδαλο που θα σκάσει τη Δευτέρα. Ναι, αλλά είναι και μπάλα στην κερκή. Εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν πετάμε. Εδώ, ακούστε, νόμος Μητσοτάκη, μια και είπατε, δεν υπάρχει, κύριε Κοντέ. Νόμος Μητσοτάκη που να δίνει κυριότητα που είπατε νωρίς, μην μιλάμε και οι δύο. Να κάνουμε συζήτηση για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Επειδή είπατε για νόμο Μητσοτάκη προηγουμένως ότι υπήρχε, δεν υπάρχει να δίνει κυριότητα. Ούτε εδώ είστε ενημερωμένος. Ο νόμος, κύριε Καπερνάρε, έχει αναφερθεί σε όλες τις αποφάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων και του νομικού συμβουλίου του κράτους. Θέλετε να τα πάρετε, πάρτε και διαβάστε τα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Κύριε Κοντέ, το θέμα είναι ότι εσείς δεν είστε κατηγορούμενοι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ο κύριος Οικονομίδης κάτι θέλει να σας ρωτήσει, κύριε Κοντέ. Ναι, κύριε Υπουργέ, εξεδότη μία απόφαση σε διένεξη που είχε το Βατοπέδι με το Δημόσιο, η οποία με δύο ψήφους έγινε δεκτή η πλευρά του Δημοσίου. Κρατήθηκε αυτή η απόφαση, εάν το εγνώριζε βέβαια, αν είχε δημοσιευτεί και το εγνώριζε το Δημόσιο, δεν ξέρω αν θα πήγαινε να συμβιβαστεί. Κρατήθηκε η απόφαση και τότε περιέργως το Βατοπέδι δέχτηκε να έρθει σε ένα συμβιβασμό με το Δημόσιο. Ποιος είναι αυτός? Μιλάτε για την απόφαση της Κομωτινής. Ναι. Της Ροδόπης, αυτό και αυτό δεν μιλάτε. Ο κύριος Κοντός όμως δεν εμπλέκεται στην απόφαση. Δεν υπάρχει ότι εμπλέκεται ο κύριος. Όχι, εγώ θέλω να σας πω για να καταλάβετε. Για να καταλάβω εκεί, διότι... Πάντοτε. Ναι. Είναι πάντοτε και δηλώνεται και από τους μοναχούς εχθρός και πολέμιος. Οι μοναχοί λένε ότι όταν βλέπανε, άμα διαβάσετε στην πρώτη εξεταστική, λέει όταν ο Κοντός πάντοτε... μας έβλεπε στο Υπουργείο δεν μας χαιρετούσε. Γιατί ο Κοντός ήταν εναντίον της κυριότητας. Και εκτός αυτού και στην τελευταία κατάθεση που κάναν στον ανακριτή είπαν ότι ο κύριος Κοντός ήταν εχθρός και πολέμιος. Απέναντι ήμουν για να καταλάβετε. Μάλιστα. Κύριε Κοντέ. Εγώ κλείθηκα να δώσω λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί επάνω στη Θράκη. Ωραία, ένα λεπτό. Κύριε Κοντέ, σας παρακαλώ, ο λόγος στον κύριο Μυρίδη, ο οποίος θέλει να σας απαντήσει για να περάσουμε. Εγώ σέβομαι την αγωνία των αυτών που έχουν το δικαστήριο και δεν μίλησα ούτε για επιτροπές, ούτε θα κάνω δικαστήριο εδώ αφού έχουν μπροστά του. Όμως ο κύριος Κοντός δεν έχει κανένα δικαστήριο. Τώρα. Για μένα είναι. Προσέξτε, για μένα είναι σκάνδαλο. Οι ανταλλαγές, οι τιμές και όλα. Άσχετα είναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Η δικαιοσύνη πώς δεν έκρινε ότι προσέξτε, είναι σκάνδαλο οι ανταλλαγές, κύριε Μυρίδη. Προσέξτε. Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Εγώ όμως την επιτροπή και έχω μια άποψη. Αυτή είναι η άποψή μου. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Και ο μάσος είναι. Όμως την επιτροπή. Προσέξτε να δείτε. Επειδή μιλήσατε για δικηγόρους στην επιτροπή, εγώ σέβομαι τους δικηγόρους. Προσέξτε. Σέβομαι τους δικηγόρους. Αλλά λάθη. Προσέξτε λίγο, βεβαίως. Ας πω. Σέβομαι τους δικηγόρους. Να μιλήσω εγώ, να μιλήσω. Ναι, ξέρετε νομικά. Πρόσκειται. Εσείς διερευνήσετε ποινικές ευθύνες για μένα. Μισό λεπτό. Όταν δεν είστε νομικός. Με ποια ιδιότητα πέστε. Σέβομαι τις ιδιότητες. Είπατε μέσα στη Βουλή. Να σας πω την ιδιότητα. Θα σας πω την ιδιότητα. Θα σας πω την ιδιότητα. Ναι, κύριε Μυρίδη, το είπατε αυτό.
Απαντήστε μου. Κύριε Κοντέ, κύριε Κοντέ, πρέπει να σεβαστείτε το διάλογο. Θα μην μιλήσω καθόλου. Σχολίασε, θα ήταν στην Επιτροπή, οφείλει να ακουστεί. Είπατε χοντρή κουβέντα για παλικάρια. Εμένα καμία γυναίκα δεν με είπε ανθρωπάκι. Εντάξει, και δεν απάντησε. Να βγει να απαντήσει. Παλικάρι πελέκι που βγήκε, ξεφτέλησε. Εσύ να βγει να απαντήσει. Να βγει για παλικάρι. Υπάρχουν πολλοί άντρε. Πλάκα μου, κάνει τώρα. Για παλικάρια θα μιλήσει. Εσύ. Σε ξεφτέλησε μια γυναίκα και δεν μιλά. Υπάρχουν πολλοί άντρε σαν και εσένα, κύριε Αμυρίδη, που φοράνε του τάξει. Εντάξει, εγώ. Άστα λοιπόν τώρα τα υπόλοιπα. Από δικηγόρο δεν χρειάζεται. Τα υπόλοιπα είναι για να τα λε εκεί που περνάνε. Άστο, το έχασε. Εγώ το έχασα. Εσύ είπε ότι ξέρουν ελληνικά γιατί πήγα δύο φορέ μάρτυρα σε δικαστήριο. Στη Βουλή το έπεσε αυτό. Εγώ λέω ότι είδα τα τοπογραφικά. Δεν είμαι νομικός, αλλά αντιλαμβάνομαι από τα τοπογραφικά που βλέπω και στα συμβόλαια δεν υπάρχει υπογραφή από τον μηχανικό του δημοσίου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είπα. Εντάξει, και αυτό μπορώ να καταλάβω. Όσο για τους δικηγόρους, λάθη μπορώ να κάνω και μόνος μου. Δεν χρειάζομαι δικηγόρους. Αυτό είναι το μείζον σκάνδαλο που έριξε μια κυβέρνηση, κύριε Αμυρίδη. Εγώ αυτό είδα. Αυτό οφείλω να πω. Από εκεί πέρα, το ποιο παλικάρι, η ιστορία του γράφει. Α, το ξέρω εγώ ποιο είναι και ποιο δεν είναι πολύ καλά. Εντάξει. Κύριε Κοντέ, καλώς βράδυ. Να είστε καλά, καλώς σας βράδυ. Να πω και εγώ κάτι με κύριο. Ναι, κύριε Ταμίλα. Επειδή δεν μίλησε καθόλου. Ακούσαμε και τον κύριο Κοντό και την κυρία Πελέκη. Εγώ θέλω να πω ότι για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες είναι ένα, έτσι, έχει ένα πέπλο σκανδάλου. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως τι λέει ο λαός της περιοχής. Ο οποίος τον ξαναψήφισε τον κύριο Κοντό και τον ξαναέβγαλε πάλι βουλευτή. Άρα λοιπόν ο κύριος Κοντός, κύριε Αμυρίδη, δικαιώθηκε από τον κόσμο. Ο κύριος Κοντός δικαιώθηκε από τον κόσμο. Σε μένα απευθύνεστε κι εσείς. Δεν θα μιλήσουμε. Εσείς, εγώ μίλησα για τον φάκελο. Συγγνώμη, γιατί έχετε μια φασιστική νοοτροπία να μην αφήνετε τον ομιλητή να μιλήσει. Δεν θα σε αφήσω τώρα απευθύνεστε σε μένα. Συγγνώμη. Γιατί άλλα, για άλλο θέμα συζητάγαμε και άλλο πετάγεσαι. Σας είπα το εξής. Ο κύριος, τα μίλω και εσύ τώρα. Ο κύριος Κοντός μίλησε. Είσαι πολύ κακομαθημένος και είσαι παπατζής. Μπορούσε να απαντήσει μόνος. Είσαι παπατζής. Από τον ένα κόμμα στο άλλο κόμμα πας. Σε διώχνουν από παντού. Και θα φύγεις και από τη δημάρχηση λίγο. Έτσι λοιπόν, ναι, στο λέω εγώ. Έτσι ναι. Λες εσύ. Να μάθει να ακούσω τους ανθρώπους. Άσε ρε, τα μίλω τώρα. Λοιπόν, άσε, μάθε ελληνικά μια φορά και μετά να ξέρεις. Μάθε πολιτική μια φορά. Ο λαός Ξάντης, επιδοκίμασε ξανά και ξανά και ξανά τον κύριο Κοντό. Λίγο. Άρα είναι επιθέσεις αυτές, συναδέλφων. Άρα εσύ να μάθεις να μιλάς και να σε. Σε ποιον, εσύ για ποιον να σεβαστώ. Να σε σεβαστώ. Άκουσα τόσο πράγματα. Να σε σεβαστώ. Γιατί έχεις κανένα προσωπικό πρόβλημα με εμένα. Είσαι πολύ μικρός. Στην ηλικία από σένα βεβαίως μικρότερος. Είσαι πολύ μικρός. Στο ηθικό είμαι μεγαλύτερο. Εντάξει. Γιατί τώρα. Για μην φτάσουμε πιο ασυνήθιστη σήμερα και στις κόκκινες γραμμές, ενώ μπορούμε να μείνουμε. Μην το τραβάς τώρα. Να μην ποταπώς να μου λέτε τα πράγματα, να μην με αφήνει να μιλήσω. Αφήστε τους χαρακτήρες. Εκφράζουμε άποψη. Ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος μπορεί να κρίνει τον κύριο Κοντό. Ο λαός της Ξάντης κρίνει τον κύριο Κοντό. Τον έβγαλε μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Άρα λοιπόν είναι δικαιωμένος. Δεν μπορεί να τον πείτε ούτε ότι είναι γυναίκα. Κύριε Ταμίλα, ολοκληρώστε γιατί είναι και ο δικηγόρος που συμπαρθώσει. Να τελειώσω τώρα. Τις μονές. Θα αποδειχθεί, κύριε Τριανταφυλόπουλο, στο δικαστήριο ότι θα το δουν όλοι. Όλοι που πήγαν τώρα στο δικαστήριο θα το δουν. Μετά όμως πρέπει να πάνε κρυφτείτε. Ως λοιπόν, κυβέρνηση γιατί, της Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή, ακριβώς παίχτηκε ένα παιχνίδι, τόσα μπορείτε χρόνια παίχτηκε ένα παιχνίδι, μόνο και μόνο για πολιτικά ωφέλη. Μόνο και μόνο για πολιτικά ωφέλη διαφόρων συγκυριών της εποχής εκείνης, παίχτηκε ένα παιχνίδι, κάποιοι κέρδισαν, κάποιοι έχασαν. Η ιστορία είναι η εξής, ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται με αυτήν την βυζαντινολογία, και αγνοεί, όπως είπατε, τα μεγάλα προβλήματα. Καπάτη. Και σήμερα, ο λοιπόν, τόπος βυθιζόταν στο χρέος και αυτοί μιλάγανε για λοιπόν τα βακούφια. Να κοιτάξουμε τα προβλήματα τα σημερινά, να αφήσουμε τη βυζαντινολογία του ποιος έχει δίκιο, γιατί πραγματικά και οι δικαστές βγάζουν την αλήθεια και ο λαός κάθε περιοχής κρίνει ποιος αξίζει. Κύριε, παρακαλώ, να είναι σωστός. Κύριε Ταμίλε, όποιος έπαιξε παιχνίδια τότε, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, και παρέσυρε πρωθυπουργούς, υπουργούς, μέσα ενημέρωση, τους πάντες και κυρίως την κοινή γνώμη, την οποία αποπροσανατόλισε και την οδήγησε αλλού από το πραγματικό της πρόβλημα, είναι ένοχος. Είναι προσβολή να μου πει ότι επαλλάζω κόμματα όταν εγώ μένω σταθερό στην ιδεολογία μου. Τα κόμματα έχουν όνομα, η ιδεολογία είναι αυτή που έχει την ταυτότητα. Και δεν λέω εγώ ένα χρόνο πριν ή ένα μήνα πριν τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ ή τέτοιοι, και σήμερα είμαι ομοτράπεζος. Μπορεί να αλλάξει και εκείνο. Αφήστε τώρα. Δεν είναι για κόμματα.
Τι πιστεύεις στη ζωή σου. Τι πιστεύεις. Αν αλλάζει το κόμμα στον δρόμο, πολύ καλά κάνει. Ωραία. Τι ναι, πιστεύεις. Τον κύριο Κιτσαρά, παρακαλώ. Είναι ο δικηγόρος Μονής Λάμπρος. Θα έρθω αμέσως σε εσάς. Να ακούσουμε τι έχει να πει ο δικηγόρος Μονής για να κλείσουμε. Και να έρθω σε εσάς να σας ακούσουμε για να ολοκληρώσουμε κιόλα. Και να μιλήσω κι εγώ, Και σε εσάς. Ναι, κύριε Κιτσαρά. Ναι, καλησπέρα κύριε Δεδαφιλόπουλε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο δικηγόρος της Μονής. Είναι προφανές ότι δεν θα μιλήσω για ζητήματα που είναι αυτή τη στιγμή εκκρεμή στη δικαιοσύνη. Δεν μου επιτρέπεται και δεν θα το έκανα. Θα αναφερθώ μόνο σε ζητήματα που δεν είναι αθεζητούμενα από καμία πλευρά και άρα μπορώ να αναφερθώ σε αυτά. Θα προσπαθήσω επίσης να σας πω κάποια στοιχεία που δεν ακούστηκαν στην εκπομπή σας μέχρι σήμερα και τα οποία εγώ θεωρώ και νομίζω και εσείς θα καταλάβετε ότι είναι πολύ σημαντικά για το κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από την υπόθεση αυτή. Εσείς σωστά λέτε ότι την επίμαχη περίοδο που η Ελλάδα άρχισε να βουλιάζει δημιουργήθηκε και εν συνεχεία διωγγώθηκε κατ' εμέ με απαράδεκτο τρόπο μια υπόθεση η οποία κατά τη δική μας άποψη είναι μια αστική διαφορά, μεγάλη αστική διαφορά και τίποτε άλλο. Αυτή η μεγάλη αστική διαφορά έγινε στην αρχή σοβαρή πολιτική υπόθεση. Λέτε κι εσείς και οι πολίτες λέμε ότι ίσως να ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε στην πτώση της τότε κυβέρνησης και συνεχεία ποινικοποιήθηκε. Και στέλνονται τώρα στο δικαστήριο πολλοί άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, μοναχοί και κατηγορούνται μέσω, αν και δεν διώκονται ποινικά, πρώην πολιτικά στελέχη, υπουργοί. Σε αυτό το σημείο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πούμε τι έκανε η Μονή το 2008. Όταν δημιουργήθηκε αυτός ο μεγάλος θόρυβος. Ο μεγάλος θόρυβος δημιουργήθηκε με πυλώνα φυσικά το ποιος ήταν πριν από τις ανταλλαγές κύριος της λίμνης Βιστονίδας και εν συνεχεία εάν μπορούσαν να γίνουν οι ανταλλαγές αυτές. Με το που ξέσπασε λοιπόν το σκάνδαλο, απευθύνθηκε η Ιερά Μονή με επίσημο έγγραφό της προς τον τότε Πρωθυπουργό, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και είπε το πολύ απλό. Κύριοι, σας δίνουμε πίσω τα ακίνητα των ανταλλαγών, να σταματήσει να υπάρχει θόρυβος για τις ανταλλαγές, να σταματήσει να σκανδαλίζεται η κοινωνία ότι τάχα ανταλλάγησαν ακίνητα του δημοσίου με ακίνητα που ήταν επίσης δικά του και όχι της Μονής. Επίσης για τα ακίνητα που στο μεταξύ είχαν μεταβιβαστεί σε τρίτους. Όπως είπατε, το Ολυμπιακό ακίνητο είχε μεταβιβαστεί στην εταιρεία Νόλιντεν. Η ίδια η εταιρεία Νόλιντεν είχε συνυπογράψει αυτό το έγγραφο και έλεγε θα σας επιστρέψουμε το τίμημα. Συμφωνούμε μάλλον να σας δώσουμε το ακίνητο και εμείς να πάρουμε από τη Μονή το τίμημα. Άρα το δημόσιο δεν είχε τίποτα να χάσει. Το νομικό συμβούλιο του κράτους σε ολομέλειά του με πολύ μικρή μειοψηφία συμφώνησε με την πρόταση. Και ο τότε Υπουργός Οικονομικών επικύρωσε την πρόταση αυτή, την αποδέχτηκε και έδωσε εντολή να γίνουν αυτές οι επιστροφές και το ζήτημα της λίμνης Βιστονίδας, της κυριότητας της λίμνης Βιστονίδας, το οποίο είναι ο πυλώνας όλης αυτής της ιστορίας, που πολύ καλά λέτε, να αφαιθεί να λυθεί από τη δικαιοσύνη. Είχαν πουληθεί ακίνητα όμως σε τρίτους. Κύριε Καπερνάρη, αυτό ακριβώς δεν είναι αφού ήξερε ότι θα βγάλει το δικαστήριο περίπου. Περιμένετε λίγο να ακούσετε έναν άνθρωπο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω να ακούγομαι. Ακούγεστε υπέροχα, λοιπόν, σας ακούω. Απαντώντας τον κύριο Καπερνάρο, το είπα ότι όλοι οι τρίτοι που είχαν αγοράσει ακίνητα είχαν συμφωνήσει και συνυπέγραφαν το έγγραφο αυτό. Συνυπέγραφαν στο να πάρουν τα χρήματα από τη Μονή και να δώσουν τα ακίνητα στο δημόσιο, έτσι ώστε να ξαναγυρίσει η διαφορά μεταξύ δημοσίου και Μονής στο βασικό της πυλώνα που ήταν η κυριότητα της λίμνης Βιστονίδας και να λυθεί στα δικαστήρια. Εγώ ρωτώ, υπάρχει κανείς από το πάνελ σας και από όσους μας ακούνε σήμερα που θα πει ότι αυτό υπήρχε οποιοδήποτε λόγος. Πρώτα απ' όλα νομικός, γιατί το ζήτημα είναι αυστηρά νομικό και αφορά την περιουσία του δημοσίου. Και δεύτερον, πολιτικός να μην υλοποιηθεί, όμως δεν υλοποιήθηκε. Ξαναλέω, ο τότε Υπουργός Οικονομικών έδωσε εντολή, επικύρωσε την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να γίνουν τα πράγματα έτσι. Και άλλαξε η κυβέρνηση. Ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, ανακάλεσε την απόφαση αυτή, συγκρότησε ειδική ομάδα νομικών από το Νομικό Συμβούλιο. Ο τότε Υπουργός ποιον εννοείται. Ήταν ο κ. Παπαθανασίου. Πριν τον Παπαθανασίου. Όχι, αυτός επικύρωσε. Ο Παπαθανασίου είναι που αποδέχτηκε. Που αποδέχτηκε. Και ο Παπακοσταντίνου ανακάλεσε. Ο Παπακοσταντίνου λοιπόν, λίγους μήνες μετά, ανακάλεσε την απόφαση αυτή και έδωσε εντολή η υπόθεση να αρθεί στα δικαστήρια. Επομένως, η σημερινή δικαστική εμπλοκή σε αστικό και ποινικό επίπεδο ήταν πολιτική απόφαση. Εγώ δεν θα πω αν ήταν πολιτικό σκάνδαλο. Δεν είναι δουλειά μου εγώ να κρίνω τι είναι και τι δεν είναι πολιτικό σκάνδαλο, γιατί δεν είμαι πολιτικός. Όχι, είναι πολιτικό. Όχι, αγαπητέ φίλε. Είναι όμως πολιτική απόφαση. Δεν τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά, κύριε δικηγόρε. Που δεν λέει πειράζει, ο πρόεδρος. Κύριε Δεδαφιλόπουλε, εγώ θα πω τη γνώμη μου. Ο παπα Κωνσταντίνου, αγαπητέ μου, που δεν έχουμε ούτε προσυνεννοηθεί ούτε έχουμε μιλήσει, όπως με την κυρία Κελέκη, πρώτη φορά ήρθα σε επαφή, διότι μέσω της εκπομπής μας αναζήτησε τόσο. Δεν είχα καμία προετοιμασία νωρίτερα.
ο Παπακοσταντίνου, ο εκλεκτός αυτός κύριος της λίστας Λαγκάρντ, ο οποίος ενεπλάκει και σε αυτή την υπόθεση, φυσικά και δεν ήθελε να λυθεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Διότι ήθελε να σέρνεται ένα πολιτικό θέμα με το οποίο είχε γίνει κυβέρνηση στο Πασόκ. Με τον δούριο ύπο του Βατοπεδί. Όχι μόνο αυτό. Όχι, να το λέτε στα ίσια, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά ξέρετε όχι, κάτι. Άλλο, το όχι, Πασόκ δεν είχε ηγέτη κάποτε, είχε ηγέτες. Δεν είχε ανάγκη βατοπέδια για να καταλαμβάνει την εξουσία. Αυτή είναι η διαφορά. Το ίδιο λέμε. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Εγώ είπα ότι. Εγώ είπα, δεν θα κρίνω πώς δημιουργήθηκε από τα μίντια η υπόθεση Βατοπεδίου ως σκάνδαλο. Κοιτάξτε, αλλά πάντως ότι η υπόθεση. Καλά κάνετε και το λέτε, αλλά ακούστε κάτι. Ήταν είναι πολιτική απόφαση. Ωραία, κάντε μου τη χάρη στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν έχουμε χρόνο να σας φιλοξενήσω μόνο, εδώ. Επιτρέψτε μόνο για το έγγραφο που αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνάς σας. Ναι. Αν έχω δύο λεπτά. Ναι, παρακαλώ. Αυτό το έγγραφο ήταν ο λόγος για τον οποίο θέλησα να βγω. Συγγνώμη γιατί μου έχουν πει για διάλειμμα. Πρέπει να κάνω διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, είναι κάτι που ζητώ την κατανόηση υποχρεωτικό και θα επανέλθω αμέσως μετά. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Αυτούς που δεν μίλησαν καθόλου. Ναι, ναι, αυτοί που δεν μίλησαν. Πρέπει να μιλήσουν. Αυτό τώρα. Έχουμε τον λόγο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Και νομικό και πολιτικό. Όσον αφορά το νομικό κομμάτι, νομίζω ότι τη στιγμή που έφτασε στα δικαστήρια, εκεί θα ξεκαθαρίσει. Πάμε στο πολιτικό θέμα. Στο πολιτικό θέμα νομίζω ότι δεν χρειαζόταν την εποχή εκείνη το Πασόκ να δημιουργήσει σκάνδαλο προκειμένου για να ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι φάνηκε από την όλη διαδικασία και με αυτά που ακούσαμε εδώ, φαίνεται ότι κάποιοι είχαν πιστεί και ήδη ότι είχαν δημιουργήσει σκάνδαλο. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αυτά τα χαρτιά τα οποία παρουσιαστήκαν απόψε τι νομική βάση έχουν. Και το έθεσα ως ερώτημα και από την αρχή, γιατί δεν τα παρουσιάσαν. Και ο τελευταίος δικηγόρος, ο οποίος βγήκε από πλευράς της Μονής, προκειμένου σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το ιδιοκτησιακό, να αποδείξουν πραγματικά ότι έχουν την ιδιοκτησία, άρα μπορούν και να το ανταλλάξουν. Εσείς γιατί λέτε να μην τα παρουσίασαν? Δεν ξέρω για ποιον, να μην τα παρουσίασαν. Όχι, εγώ έχω την ίδια πορεία μαζί σας. Όχι, λέω ότι σε ένα τόσο μεγάλο σοβαρό θέμα και δημιουργήθηκε, αν θέλεις, πανελλαδικά, και το μάθαμε και στα Γιάννα, για να σας πω λίγο την εμπειρία μου. Εγώ συγκεκριμένα την περίοδο αυτή ήμουνα δήμαρχος. Και προσπάθησα να γίνει μια ανταλλαγή 300 στριμμάτων γύρω από τη λίμνη Παμβόντιδα των Ιωαννίνων με ιδιοκτησίες και ακόμη αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γιατί είναι πράγματι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία και είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσεις βήμα-βήμα αν θέλεις να είσαι νόμιμος. Και εδώ φαίνεται πραγματικά ότι μέσα σε ένα χρόνο οριστικοποιηθήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, κατά την άποψή μου, ήταν και είναι σκάνδαλο. Και από εκεί και πέρα αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και κάποιοι ας μην βιάζονται με την έννοια όπως βγαίνουν και μιλάνε σήμερα ότι έχουν να δικαιωθεί. Και νομίζω ότι σύντομα θα αποδειχθεί. Αν πραγματικά ισχύουν αυτά τα οποία έχετε εδώ, και είναι το ερώτημά μου είναι γιατί δεν τα παρουσιάσαν, σίγουρα θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο και αυτό θα αποδειχθεί. Εγώ αυτό έχω να πω, το ότι δεν χρειαζόταν το Πασόκ την εποχή εκείνη προκειμένου πραγματικά για να καλύψει άλλα ζητήματα. Ο Παπανδρέου έκανε ένα πράγμα. Ανέλαβε την εξουσία και χρεώθηκε όλα τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου το 2010 να πάρει τις αποφάσεις του Μνημονίου και να φτάσει στο Πασόκ στο 4% που είναι σήμερα. Να σας δώσω μια απλή απάντηση γιατί μπορεί να μην τα παρουσιάσανε. Όχι, θέλω να ακούσουμε ναι, λίγο. Μόνο αυτό. Γιατί όντως αν τα παρουσιάζανε δεν κατοχυρώναν την κυριότητα. Είναι μία απάντηση η οποία θα κρυθεί στα δικαστήρια. Ακούστε. Καταλάβατε. Μετά από τόση κουβέντα. Δεν μπορεί να μην δεν τα έχουμε δει. Αγαπητέ σύντροφε φίλε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί η αριστερή ιδεολογία μας να μας οδηγεί σε λάθος σκέψεις. Μια απλοϊκή απάντηση έδωσα. Επειδή απλώς... εγώ δεν γουστάρω τους παπάδες, μπορώ να λέω ότι κάτι που είναι δικό τους με νόμο, με τη βούλα και τις υπογραφές του κράτους, ότι δεν είναι και να το αμφισβητώ.
Δηλαδή θεωρώ ότι. Όχι, μην μου βάζετε στο στόμα ή μην μα βάζει στο στόμα τέτοια πράγματα. Είναι δεν γουστάρω του παπάδε γενικά ή οτιδήποτε. Εγώ λέω, επειδή δεν του γουστάρω. Εγώ δεν του γουστάρω, τρελαίνομαι. Διότι αυτοί, αν έρθει ο Χριστό κάτω, πρώτοι θα τον σταυρώσουν. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω. Θεολογικά δεν είμαι αθεολόγητο. Άλλο θέλω να σα πω. Δεν... Με συγχωρείτε για το πέντε προσωπικά. Επειδή σε λοιπόν υπάρχει μια. Ναι, μα γιατί όταν έχει μια αριστερή ιδεολογία, δεν μπορεί να είναι και καλά, επειδή είναι παπά ο άλλο λόγο θέση, αυτοπροσδιορίζεσαι και φταίει εκείνο. Μπορείτε να μα πείτε σκέψη, κύριε Μάγκη, γιατί δεν τα παρουσιάσαν αυτά τα έγγραφα από το διάστημα όλο. Έχω αυτό. Τρελαθεί εγώ, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Θεωρώ ότι είναι εντελώ ανήκαν. Είναι οικονομική βάση. Δεν, εγώ, δεν, είδατε ότι δεν μίλησα κακόβουλα και κακοπροαίρετα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Πιστεύω ότι τον παρέσυραν οι φίλοι του και οι συμβολοί του και εκείνον να πιστεύει ότι κάτι συμβαίνει. Διότι διαφορετικά έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι βαράτε το ίδιο κλαρίνο και οι δύο και κοροϊδεύετε τον κόσμο και την ώρα που ο κόσμος περίμενε να του πείτε ότι πτωχεύει η χώρα, βρήκατε ένα θέμα για να παίξετε, να κάνετε θέατρο δημόσιο εκεί πέρα και να σκοτώνεστε για τα βακούφια. Αυτό είναι έγκλημα όμως. Ορθώς ο Προβόπουλος βγήκε, αναγκάστηκε να βγει και να πει και λυπάμαι πολύ που στηρίζω τη θέση του για άλλους λόγους. Ότι εγώ τους ενημέρωσα και τους δύο. Ότι η χώρα πτωχεύει. Και την αντιπολίτευση όλη. Και τους δύο είπε, ενημέρωσα. Ο ένας φώναζε λεφτά υπάρχουν. Ο άλλος έλεγε πήρατε τα βακούφια. Ο άλλος έλεγε αρλούμπες. Ο Καραμαλής ανίκανος να στηρίξει με το κύρος που απαιτείται ως πρωθυπουργός την κυβέρνησή του και να πήλατε δωρε μασκαράδες. Πιανούν αυτού εδώ ορίστε τα χαρτιά. Αυτόν είναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί γιατί θέλουν να τα αλλάξουν και να παίξουν και να κάνουν. Οι ίδιοι οι μοναχοί, αντί να ασχοληθούν με τη φτώχεια και τον πόνο του Έλληνα που ερχόταν, ήδη είχε φτάσει, γνώριζαν, εκείνοι γνωρίζουν, έχουν καλύτερη πληροφόρηση και από τους πολιτικούς. Αντί να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, ασχολούνται με τα Ολυμπιακά ακίνητα. Αυτή ήταν η κοινωνία μας. Αν ήθελε η Εκκλησία πραγματικά να το δώσει, να το δώσει εκεί στους κατοίκους της Ξάνθης για να την αξιοποιήσουν και να ζήσουν. Ναι, δεν χρειάζεται η Εκκλησία ακίνητα Ολυμπιακά. Κυρία Χάρη, έρχομαι και στο Γύρο Οικονομίδη και σε εσάς. Κάτι θέλει να προσθέσει ο κύριος Κιτσαράς. Σας ακούω, κύριε Κιτσαρά. Ναι. Ήθελα να πω σχετικά με το έγγραφο αυτό το οποίο παρουσιάσατε και ακούστηκε στο πάνελ τώρα η εκδοχή ότι αυτό δεν παρουσιάστηκε διότι δεν είχε δικαιώματα η Μονή. Ο λόγος που δεν παρουσιάστηκε είναι πολύ απλός και έγινε στο ότι αυτό το έγγραφο αγνοείτο. Σε ένα λεπτό θα σας πω περί τίνους πρόκειται. Όπως είπατε πολύ καλά στην εκπομπή σας, η όλη διαφορά η ιδιοκτησιακή για την πιστονίδα έχει δύο χρονικά στάδια. Το ένα είναι πρώτης απελευθέρωσης και της ασωμάτωσης στη Θράκη στην Ελλάδα. Εκεί η Μονή ισχυρίζεται ότι έχει βυζαντινούς τίτλους, τους οποίους το δημόσιο λέει σήμερα ότι αμφισβητεί. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρξε μια διευθέτηση μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Μονής το διάστημα 1924-1930. Για όσους γνωρίζουν ιστορία, είναι παρακινδυνευμένο να μην αναγνωρίζεις αυτούς τους τίτλους. Διότι αυτό μετά. Είναι ήττα για την Ελλάδα. Θα σας λοιπόν, πω κύριε Τριανταφύλλη, ας τα ξεχάσουμε κάτι αυτά. Πολύ χειρότερο μετά, κάτι πολύ χειρότερο μετά που από μόνο το αποτελεί σκάνδαλο. Ακούστε μόνο αυτό για το έγγραφο το συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο προβάλλει σήμερα το δημόσιο, και αυτό θα κρυθεί στα δικαστήρια, γι' αυτό δεν θα το σχολιάσω κάθε αυτό, είναι ότι με τη σύμβαση του 1930, έτσι όπως διατυπώθηκε, κατά τη γνώμη του, δεν αναγνωρίστηκε κυριότητα στην Ιερά Μονή. Και για να... Σε μελιώστον ισχυρισμό αυτό τι λέει, λέει να, απόδειξη τούτου είναι ότι μετά το 1930 εξέδωσα εγώ μόνος μου ως κράτος 3-4 νόμους, το 35, το 51, το 70 και το 87, που μόνο μου άλλαζα με νομοθετικές διατάξεις τον τρόπο διαχείρισης της λίμνης. Αυτό λέει δεν αποτελεί ένδειξη ότι με τη σύμβαση του 30 έληξε η μεταξύ μας διαφορά για την κυριότητα υπέρ μου και λέω. Τη Δευτέρα θα σας έχω εδώ και εγώ θα ζητήσω επίσημα από τη Μονή Βατοπεδίου να έρθουν εδώ εκπρόσωποι της. Γιατί θα ήθελα σε δημόσιο διάλογο να ακούσω πώς την ώρα που πτώχευε η Ελλάδα, εκείνοι ενδιαφέρονταν για τα Ολυμπιακά ακίνητα. Ακούστε για την ανταλλαγή. Εγώ σέβομαι ότι έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο και σου ανήκει, αλλά δεν μπορείς να προτάσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία την ώρα που πτωχεύει ο τόπος και πεινάει ο Έλληνας. Εγώ όχι, θέλω τη δική τους. Να ακουστεί ο λόγος του. Είναι ωραίο να ακουστεί ο λόγος του. Πείτε ότι είμαι κακόβουλος. Πείτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Έχουν, ακούστε κάτι. Είναι δύσκολο να σηκώσει το βάρος μια τέτοια εκπομπή όταν έχουν παιχτεί τόσο βαριά πολιτικά παιχνίδια. Αλλά όταν είδα τα έγγραφα, όχι ανατρίχιασα, ενοχλήθηκα τόσο πολύ. Ωραία. Επιτρέψτε μου για την επόμενη εκπομπή σας να ασχοληθείτε με αυτό που θα σας πω εγώ τώρα, το οποίο για μένα είναι χειρότερο από όλα αυτά που λέτε μέχρι τώρα.
Ο ισχυρισμός σήμερα, αφού λοιπόν ήχθη, όπως σας είπα, με πολιτική απόφαση στα δικαστήρια η διαφορά και την ιδιοκτησία, εφευρέθη ένας για μένα εθνικά μειοδοτικός ισχυρισμός, ότι επί τουρκοκρατίας η Λίμνη Πιστονίδα δημεύτηκε από Τούρκο, ακούστε γιατί έχει πολύ σημασία αυτό, δημεύτηκε από Τούρκο Σουλτάνο και έγινε Τούρκικο Βακούφι. Και γι' αυτό τον λόγο το δημόσιο μετά την απελευθέρωση διαδέχτηκε την κυριότητα του δημοσίου. Θέλω να θυμίσω σε όσους λένε αυτούς τους ισχυρισμούς ότι από τη συνθήκη της Λοζάνης, τη συνθήκη της Άγκυρας, μην το πείτε και καλύτερα, τον νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων το 2008, ειδικά για τη Δυτική Θράκη, που αποτελεί περιοχή που δεν μην είναι αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών, τα βακούφια, εάν τυχόν ήταν βακούφοι, διατηρείται υπέρ της μειονότητας της μουσουλμανικής. Όχι υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Μην το λέτε καλύτερα. Όχι, γιατί θέλω να σας οι άνθρωποι είναι ανιστόρητοι. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση, προκειμένου να λυθεί μια αστική διαφορά, διαφορά του ελληνικού δημοσίου και ενός ελληνορθόδοξου ιδρύματος, στο τέλος θα δώσουμε την ελληνική περιουσία σε τρίτο. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούσαν εξωτερική πολιτική. Φανταστείτε πόσο σοβαρή και υπεύθυνη ήταν. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Χαίρετε, κύριε Χάρη. Κύριε Τρασβιόπουλε, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση? Ένα λεπτό. Να μιλήσουμε λίγο κι εμείς από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να θυμίσω μόνο το εξής, ότι το 2009 για τον κόσμο, για την κοινή γνώμη, για τους ψηφοφόρους, το Βατοπέδι ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί πάρα πολύ απλά δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία έχασε 4 ποσοστιαίες μονάδες, γιατί πριν από την ιστορία του Βατοπεδίου είχαμε και τα ομόλογα. Οπότε λοιπόν ο κόσμος τι κατάλαβε? Κατάλαβε ότι πάλι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, στην περίπτωση μας ήταν της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι υπουργοί που υπέγραφαν, ξαναυπέγραφαν και τελικά τα κουκούλωσαν. Αυτή ήταν η αίσθηση. Έτσι λοιπόν, πήγαμε το Μάιο, ο κύριος Καραμαλής αποφάσισε να κλείσει τη Βουλή και θυμίζω ότι μετά το κλείσιμο της Βουλής έχουμε τα γνωστά Δεκεμβριανά του 2009 που κάει και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, κύριε Τρενταφυλόπουλε, η κοινή γνώμη απεφάνθη και στις εκλογές του 2009 και τώρα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε μην παριστάνουμε ότι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και γιατί η Χρυσή Αυγή πήγε 15 και 25 και 5. Δηλαδή, κρυβόμαστε. Γιατί πάρα πολύ απλά, όταν είναι να αποδώσεις τις ευθύνες, και λέω τώρα για το 2009, όποιες ευθύνες είναι αυτές, πρέπει να τις αποδίδεις εκείνη τη στιγμή. Είναι απλά. Όταν τα πράγματα τα κουκουλώνεις, θα έρθουν αυτά τα πράγματα μετά από κάποια χρόνια να σε συναντήσουν. Άρα λοιπόν για τον κόσμο ήταν το Βατοπέδι, ήταν σκάνδαλο. Να συμπληρώσω κι εγώ πολύ σύντομα. Πρώτον, δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι δικηγόρος, είμαι γεωπολιτικός, είμαι διεθνολόγος. Αυτό που εγώ μπορώ να πω από τη δικιά μου σκοπιά είναι το εξής. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο Βαϊμάρης σε οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και σε οικονομικό την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι σαν να έχουμε χάσει πόλεμο, κύριε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ μας. Αυτή τη στιγμή είναι το δάσος είναι αυτό. Το δέντρο είναι το Βατοπέδι. Εάν ήταν σκόπιμο, όποιος το λέει αυτό, το σκοπό του τον πέτυχε. Δηλαδή, αν αθωωθούν αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, το Βατοπέδι έγινε, έπεσε μια κυβέρνηση, εάν ισχύει αυτό, και ο σκοπός ήταν όχι να πάνε φυλακή οι άνθρωποι, ήταν να πέσει μια κυβέρνηση. Και θα κλείσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο παραπάνω. Να επισημάνω κάτι. Ναι. Το να πέσει να μην πέσει μια κυβέρνηση, ας υποθέσουμε ότι κάποιοι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση στα χάλια που είχε συγκεκριμένη. Σαφέστατα. Λοιπόν, ήθελε η οποία ήρθε με τη σημαία της Επανάστασης για να αλλάξει τον τόπο πέσει, κύριε, και είχε τα περισσότερα σκάνδαλα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Θυμάστε τα γάλατα, το ένα, τα ομόλογα, τις μπουρλές γινόταν. Λοιπόν, το Ζαχόπουλο. Ξέρετε, εντάξει, εκεί να δείτε. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό στην όλη ιστορία? Μη μου θυμίζετε το θέμα Ζαχόπουλου, γιατί πήγα στην έκθεση και ήταν πρωθυπουργός. Και ανεβαίνει στο Βήμα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και η υπόθεση έχει ένα μήνα, δύο, εκεί που είχε ανάψει εντελώς. Και λέει ολόκληρος πρωθυπουργός, ήμουν εκεί, με έβλεπε, με κοίταξε και κοκκίνησε, το αισθάνθηκα. Ποιο σκάνδαλο Ζαχόπουλου? Εγώ είχα φύγει, είχα εγκαταλείψει μια ολόκληρη εφημερίδα για αυτήν την ιστορία. Και έλεγε ποιο σκάνδαλο Ζαχόπουλου. Και λέω από μέσα μου, δηλαδή πόσο αμοράλ πρέπει να είναι οι τύποι όταν λένε ποιο σκάνδαλο Ζαχόπουλου. Δεν υπήρχε συναλλαγή με έναν εκδότη
που τον εκβίαζε με ένα DVD. Του πήγαινε το DVD, πήγαινε ο Αγγέλου που ακούγεται για δεύτερη φορά το όνομα στο Χίλτον και έκανε τη συναλλαγή. Και είσαι πρωθυπουργός εσύ να κάθεσαι να συναλλάσσεις με έναν ο οποίος σε εκβιάζει με την ερωτική ιστορία. Ερωτική ιστορία ήταν ενός συνεργάτη στενού για τον καθοσπρεπισμό σου. Μην βγει ότι ο φίλος της συζύγου σου και ο δικός σου, ο στενός σου φίλος, έχει αναμειχθεί σε ένα τέτοιο σκάνδαλο. Ξεφτύλα εντελώς. Εγώ ντράπηκα τότε. Ντράπηκα τότε. Αυτό είναι το ύψος και το ανάστημα των ανδρών που εκαλούνται να υπερασπιστούν τα ιερά τους και τα όσια, όταν οι άλλοι τους λέγανε είστε κλέφτες και πουλήσατε την δημόσια γη. Κύριε Ακούσατε το. Ακούσατε ακούστε, το συσχετισμό τη συνθήκη τη Λοζάνη με τα Βακούφια. Πόση εθνική σημασία έχει ορισμένοι που εκ του ανοήτως λένε ότι πια Βακούφια και πια Χρυσόβουλα. Δηλαδή αυτά τα ακούστε με να δείτε. Επειδή δυστυχώς είναι ίδιον του ελληνικού ίσως, δεν ξέρω, DNA, και επειδή μιλάμε για Βυζάντιο και Οθωμανούς, να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο ελληνικό κομμάτι βυζαντινό που έπεσε, που ήταν ο Μοριάς, αφού η Πελοπόννησος, αφού είχε πέσει Κωνσταντινούπολη, ξέρετε πώς έπεσε. Γιατί τα δύο αδέρφια του Παλαιολόγου που τσακωνόντουσαν μεταξύ τους για δύο χωριά και είπανε, «Οκ, ας έρθει ο Μωάμεθ να μας λύσει το πρόβλημα». Είχε πέσει Κωνσταντινούπολη. Δεν με συγκινεί γιατί ήταν ο Μαυρομιχαλαίος που καθάρισαν το Καποδίστριο, ψέχουν και Αντριάντα στην Καλαμάτα. Χάνουμε το δάσος. Και πέρασα και έριξα δύο μούτζες και λέω: κοιτάξτε, στους Μαυρομιχαλαίους έχουν Αντριάντα οι Έλληνες που δολοφόνησαν τον Καποδίστριο, το σημαντικότερο πολιτικό αυτού του τόπου. Αλλά υπάρχουν ελληνικά κόμματα. Κύριε Πλεύρη, επειδή δεν θέλω αυτά τα αποσπάσματα για το διαλόγο, του εκπληκτικού διαλόγου για τον οποίο έχω, όπως σας είπα, κληθεί από τη δικαιοσύνη, να τον παραδώσω μαζί με όλα τα συμπαραμαρτούμενα, το συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται και στον πατέρα Πλεύρη. Για λόγους ηθικής τάξης ήθελα να το ακούσετε. Δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Απλώς ανακάλυψα ότι ο κύριος Τσαχαντζόπουλος είχε σύμβουλο και συνεργάτη τον πατέρα σας. Και αυτό είναι συγκλονιστικό για το σοσιαλισμό και τη δημοκρατία. Και επειδή πραγματικά τρελάθηκα, λέω όχι, αυτά είναι κτήμα του ελληνικού λαού. Ξέρετε ότι είναι με τον νόμο Βενιζέλου και των ακαδημαϊκών του εκεί Πρετοριανών. Είναι κακούργημο ο δημοσιογράφος να έχει υλικό τέτοιο. Αλλά εμείς τα περνάμε. Πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη. Στακόμαστε στο ύψος μας. Δεν στεναχωριέμαι γιατί θα με πάνε για άλλο ένα κακούργημα. Ξέρω ότι στο τέλος δικαιώνεστε εσείς, που είναι δικαίωμά σας, όπως το έχουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, να βλέπετε και τα βίντεο, να ακούτε και τις συνομιλίες. Για του λόγου του αληθές, την καταγραφή την έκανε ο κύριος Άγγης Τσοχαντζόπουλος μόνος του. Μόνο αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε και θα διαλυθούμε. Ο Τσοχαντζόπουλος με αυτά που είχε και προχθές και τα συνέχεια. Ορίστε. Αυτά τα είχε καταγράψει μόνος του, ναι, του Τζόλου. Είχε πάρει μαγνητοφωνάκι και έγραφε το σμπόκο. για να σιγουρευτεί ότι δεν θα του πάρει τα λεφτά. Ακούστε λίγο, είναι εκπληκτική η διάλογη, διότι τα προηγούμενα που ακούστηκε ήταν λίγο κουραστικά. Εγώ οφείλα να τα παίξω όλα. Διότι δεν ήθελα να υπάρχει καμία υποψία. Έχω δίκιο που θέλει σκηνή αυτός μέσα στη φυλακή. Δεν χρειάζεται άλλη δίκη. Δείτε το. Θα σου πω εγώ όμως, ναι, ότι αυτή τη στιγμή σου λέω πρέπει αυτό το δρόμο να αρχίσουμε να το λύνουμε. Έχουμε μια εκκρεμότητα μεταξύ μας, διότι έκανες μια προσπάθεια να το λύσεις εδώ και να πω να αλλάξει και δεν είναι ότι ρέμισε ρε τώρα. Αυτά είναι ωραία και τα απομνημονέματα. Ρέμισε τα αυτά τώρα. Αυτά τρώγεται από ένα χρήμα. Λοιπόν, γιατί ένα λεπτό. Διότι εγώ εμπιστεύτηκα σε αυτά τα πράγματα. Και εγώ εμπιστεύτηκα. Έμεινα χωρίς υπό άλλες συνθήκες ανθρώπους. Έμεινα, οι οποίοι μπορείς, είχαν σε διακινδύνευση. Έμεινα, αυτά λοιπόν, τα καταλαβαίνεις. Έμεινα λοιπόν χωρίς λεφτά. Και τώρα βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Έλα λεπτό. Σε δραματική κατάσταση. Εγώ και 10 άνθρωποι γύρω μου. Ένα λεπτό. Ρε. Να, γιατί δεν ακούς. Γιατί δεν ακούς. Γιατί μου τα έχω ακούσει. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα. Τι έχεις ακούσει από μένα 100 φορές. 100 φορές τα ίδια. Λοιπόν, γιατί μου τα ξαναλέει. Και θέλω λοιπόν να είπα ότι χρειάζομαι λεφτά. Ωραία, τώρα. Το χρειάζομαι λεφτά. Μπράβο. Μπράβο. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί που μου είναι γύρω μου. Είμαι νεκρός. Δεν μου μιλάνε. Περίμενε. Δεν με ακούνε. Περίμενε. Δεν το καταλαβαίνεις από την παραγγελία. Το είπες 100 φορές και ηρέμησε. Να μιλήσω. Δεν μπορώ να μαλώνω. Δεν ήρθα για να μαλώσω. Ακούς. Δεν έχεις δικαίωμα να αρνείσαι. Σβήνεις. Ναι, αρνείσαι να συζητήσεις μαζί μου. Αρνούμε. Βεβαίως. Αρνούμε να ακούω. Να μ' ακούσεις. Βεβαίως. Να μ' ακούνε με αγνοείς. Πώς. Αγνοείς αυτά που σου λέω τελείως. Αγνώ. Τα διαγράφει. Δεν διαγράφω τίποτε. Σου λέω αλλού. Όχι. Καθόλου. Παράλληλα πάω.
ότι εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα, αλλά εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Εσύ δεν το πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε όλοι. Όχι, δεν είναι το ίδιο πρόβλημα. Εδώ είναι η ειδική κατάσταση. Το πρόβλημα αυτό εγώ... είναι δικό σου και δικό μου ή μου λες τα αρχίδια μου και κόψω το λαιμό σου. Δεν λέω, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Το πρόβλημα είναι κοινό. Όμως ποτέ εγώ δεν ήξερα ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να εξαρτάται τόσο από άλλους. Έγινε από το εξήγηση στο γεγονό. Το κατάλαβες. Καλά, εντάξει. Δεν το καταλαβαίνεις. Εντάξει, έγινε. Όμως αυτή τη στιγμή τώρα σου λέω. Εγώ δεν μπορώ να κινηθώ. Εγώ. Έχω θέσει το μηδέν. Ούτε κι εγώ. Και έχω τους ανθρώπους οι οποίοι ξεσηκώνονται. Ωραία, λοιπόν. Ξεσηκώνονται. Και ξεσηκώνω εγώ, δεν έχω λεφτά να πληρώσω. Ναι, λοιπόν. Εγώ, ό,τι θες. Θα σου πω το εξής. Θα με συγχωρείς. Θα σου πω το εξής. Κάτσε να ακούσεις. Η διάσκηση των πληροφοριών που κάνεις. Κινδυνεύω εγώ. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει. Και μου λένε μας έχεις καταστρέψει. Μας έχεις καταστρέψει. Λοιπόν. Και εδώ πέρα. Και τι θα σε πω πέρα τώρα μετά από αυτά που σου είπα. Μετά από αυτά που σου είπα, ότι είμαι νεκρός. Είναι λεπτό, είναι λεπτό. Άστατα νεκρός. Περιμένετε ξένοι. Ωραία. Θέλω όμως θέλω να μου βρεις λεφτά. Και εγώ. Ναι, άστατα. Από πού να βρω λεφτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Τότε εσύ είσαι μεγαλύτερο μου. Βρέλει λεφτά εσύ τότε. Αφού μπορώ να βρω λεφτά. Πού να βρω. Αφού σου λέω εγώ. Πού να βρω εγώ. Εσύ είσαι μπουρκάρα. Δεν μπορώ να βρω λεφτά και δεν μπορώ να βρω εγώ. Δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορείς. 100.000 άμεσα χρειάζομαι. Σοβαρά. Δεν μπορώ να βρω. Πού να βρω εγώ. Το χέρι μου. Τι έκανε. Από πού να τα βρω. Μηδέ δουλειέ. Μηδέν τίποτα! Δεν συμφωνείς. Από πού να τα βρω. Δηλαδή, εσύ λες δεν μπορείς. Πάλι τα ίδια. Σου είπα. Εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν μπορείς. Όχι. Όχι. Και σε κοιτάω στα μάτια. Και εγώ στα μάτια. Δεν με πιστεύεις ποτέ. Όχι. Εγώ έφτασα στο αμήν. Δεν έχουμε εσύ να πληρώσουμε. Νομίζεις ότι δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό επειδή θεωρώ ότι μπορείς. Τι. Αυτό νομίζεις. Τι. Ότι δεν. Ναι, έτσι μου λες. Ότι μπορεί. Και εγώ γι' αυτό λέω μαλακίες. Εγώ λέω μόνο. Που πιστεύω ότι δεν μπορείς και προσπαθώ να βοηθήσω. Ναι, άρα ξέρεις ότι σε μια κατάσταση βρίσκομαι. Είπα είμαι μόνος. Ναι, άρα ξέρεις. Ακόμη. Ναι, ξέρεις. Βεβαίως. Και ο Βαρδής με πιστεύει. Όχι, ακούω. Προς απογοήτευση άλλων και ο Βαρδής με πιστεύει. Εγώ του είπα, εγώ και εσύ του είπα. Και ο Βαρδής με πιστεύει ότι βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ και εσύ του λέω. Λοιπόν, εντάξει τόσο. Άρα, αφού ξέρεις λοιπόν, γιατί δεν να με βοηθήσεις. Ντροπή, τι ντροπή. Ντροπή, τι λες τώρα, φύγε τώρα. Όχι, δεν μπορώ σε κανέναν. Να πας σε κάτι κολόμπι. Άσε τώρα, σε ξυπνάδες, άσε ξυπνάδες τώρα. Και στον άλλο το μαλάκα που έκομαι την μονόγια στο Ορκάσο, ενώ είχε βοηθήσει την Ρομπίκη. Στο λέω, τι μαλακές είναι αυτά ρε. Το μπούστι. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα. Να πας αυτό ρε που τα έχει φάει, να τα γυρέψει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Δεν έπα, πήγες. Ωραία, μα σε έχω πάει παντού. Πουθενά, δεν έχω και τελειώσει. Τι να κάνω. Ενώ έχει το μαλάκα και την τίποτα. Το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν πηδάω καθόλου. Εγώ απλά σου λέω ότι εμείς έχουμε μια σχέση εργασίας τόσο χρόνο και δεν μπορείς αυτό να τα αφήσεις. Μια σχέση εργασίας. Αυτά τα σκατά να τελειώσει αυτή η μαλακία. Να κάνω το σταυρό μου, να μην πάθω τίποτα να ζήσω, ναι. Να πάθω τίποτα η οικογένειά μου και όλα τα σκατά ούτε με ενδιαφέρουν. Καλά, εντάξει τώρα. Όχι, σου λέω. Τα ωραία, σκατά. Ναι, εντάξει. Τώρα θυμήθηκε τη σχέση στην εργασία. Α, σκατά και τα λοιπά. Δεν κατάλαβα άσε γιατί. Τι έτσι δεν ήταν. Τι τώρα θυμήθηκα. Εγώ σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Όλη αυτή η υπόθεση, όλη αυτή η υπόθεση, ένα λεπτό. Τώρα του χρόνου θα πω πάει στην περιπέτεια τη ανανέωση. Και αν μου κάνει καμιά ιστορία. Εντάξει, κάθε λοιπόν, χρόνο χαστούκι. Κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα εγώ βλέπω ότι λοιπόν, εσύ αποφεύγεις την κουβέντα. Εγώ σου είπα όχι. Άρα δεν θες να μου απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Σε ποιο θέμα. Σε αυτό που σου είπα. Χρειάζεται βοήθεια. Ναι, βέβαια. Και πώς θα την πληρώσω εγώ. Σου λέω, να μην τις πληρώσεις. Ότι βγαίνω στη γειτονιά και πώς θα την πληρώσω. Τι θα την πληρώσω. Πώς την πληρώσω. Δεν μας άκει τα άλλα που θα γυρνούσανε. Για να τα δώσουμε, με συγχωρείς, ένα λεπτό, Γιάννη. Πώς. Τι θα πει πώς. Πώς, ρε. Δεν θα έρθουν τα λεφτά, δηλαδή. Ποια. Αυτά περιμένουμε. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Θα έρθουνε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, τι μου λες τώρα. Τι σου λέω, δεν θα ξανάρθουν λεφτά. Σου λέω το εξής. Τι. Ότι πρόσεξε. Σε κατάλαβα, άλλο θέμα αυτό. Αν συμβεί αυτό, πλήσανε τα πάντα. Μάλιστα. Δεν μου μιλάει πλέον άνθρωπο και κυδώνονται, απαρώνονται να γλιτώσουν το τομάρι τους. Μάλιστα.
κόσμος ο οποίος ανακαθέθηκε για πάρτι σου και μόνο για πάρτι σου. Τι λες τώρα, Διγέννη. Ό,τι σου λέω. Μιλάμε, αν αυτό το μιλάμε τώρα ότι αυτό με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει σχέση. Να κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Έχει σχέση με τον άλλο. Αυτούς που είναι, είναι στους λογαριασμούς. Σου είπα ότι δεν νομίζω είναι αυτοί. Όχι, αλλά είναι, μιλάνε ευθέως, κινούνται αδοχεία και ξέρουν με το νίκη με το σίγμα. Και είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική για να σώσουν τον κόλο τους. Ακούς, εσύ αυτά δεν τα πιστεύεις. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι δηλαδή. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά. Είπα συγκινούνται αδοχεία και μου λες αύριο, αλλά σου λέω και μη ζητάς πολλά. Γιατί ό,τι σου λέω. Για κάτσε ρε παιδάκι μου, δεν μου είπες την άλλη φορά. Κάτσε τώρα, μην έχουμε μυστήρια. Μου είπες υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν στο όνομά τους έξω. Δεν είναι. Ωραία. Με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει καμία σχέση. Με άνθρωπο ο οποίος συνομιλεί και συνομιλεί και ξέρει. Ωραία, ωραία, ωραία. Καλώς, εντάξει. Λοιπόν, το καταλαβαίνει ναι ή όχι. Με συγχωρείς στην περιπέτεια. Εγώ σου είπα μια κουβέντα. Με ανοιχτή καρδιά. Ωραία. Την έκανε. Και τι μπορεί να γίνει. Και τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί, δεν μα πιστεύω. Θέλω να μου βοηθήσει. Πώς θα κάνω. Ότι σε κατάλαβα. Αυτό μπορώ να κάνω. Μες. Και είναι έγκυρο. Αυτό σου είπα. Μπορεί να το προσεχθώ. Ωραία, εντάξει. Θα προσπαθήσω να το λύσει. Θα ανοίξουν οι πόρτες, σου λέω εγώ. Μάλιστα. Και ό,τι είχαμε πει τότε που το είπαμε θα επανέλθει. Μάλιστα. Είμαι νεκρός, σου το είπα καθαρά. Δεν με πίστεψες. Σου είπα, δεν με πλησιάζει άνθρωπος. Είμαι λέπρα. Και καλά κάνει οι άνθρωποι. Μην υπερβάλλεις. Όπου και να πάω, εγώ να υπερβάλλω. Ούτε λέπρα είσαι, ούτε τίποτε. Άσε τώρα. Που γύρω γύρω λένε ότι αυτός, ο άλλος δεν έχει να φάει. Και αυτός, και αυτός, και αυτός. Δεν με έκανες αυτά ρε. Καλά. Και θα προωθείς το ίδιο. Και εμένα άλλοι μου τα λένε, μη σαιραχωρίες. Ναι, αλλά. Και για μένα, σε παρακαλώ. Για μένα, πήγα προχθές. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τι λένε. Εγώ το ρόλο όλο αυτό. Κατάλαβες. Και θα μάθω ποιος είναι ο άλλος ο οποίος πήγε στο διάθυρο και του έκανε. Σε ποιον πήγε. Στο Σαραντόκι. Γιατί δεν είσαι. Πήρα μαζί. Δεν είναι να μου πει. Ανήθηκε. Ανήθηκε τότε. Δηλαδή ο δικηγόρος δεν σου είπε το ποιος δικηγόρος πήγε. Όχι, άστον αυτό είναι. Αυτός είναι, δεν πήγε άλλος. Ω, πήγε. Εκτός αν έχει χάσει την μπάλα και αυτονομήθηκε ο κόσμος που μιλάει μαζί σου και πάει και κάνει και δεν πάει υπάρχει, και μήπως είναι από εκεί και αυτά που μου στέλνουν. Όχι ρε παιδί, δεν είχα μια σχέση. Εντάξει. Γιατί? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ότι είσαι χήμα είσαι. Κάτσε ένα τότε, με αφήσουμε μέσα. Δεν ξέρω του για δύο ποιοι είναι. Εγώ ξέρω δύο μόνο. Είναι, δύο. Ένα λεπτό. Δύο ξέρω. Μου είπε. Ένα είναι το όνομα. Δικηγόρο. Ένα λεπτό, ρε. Ναι, ένα είναι. Θα μάθω εγώ. Ένα είναι. Τότε είναι ακόμα χειρότερο αυτό. Σημαίνει ότι κάποια άτομα που βοηθάει έχουν αυτονομηθεί. Κανείς δεν έχει αυτονομηθεί μαζί. Δεν έχει καμία. Πού το ξέρεις εσύ. Κανένας. Με δικό μου άνθρωπο δεν κάνεις δεν έχει αυτονομηθεί. Και άμα σου πω. Τα ελέγχω όλα. Και άμα σου πω. Και άμα σου πω θα το μάθει και σου πω τι θα πεις. Και εγώ άκουσα. Γιατί αυτό ο άνθρωπο που μιλάω είναι πολύ σοβαρός. Και δεν λέει ψέματα σε μένα ποτέ. Και όχι, δεν κάνεις. Όντω ναι. Βέβαια, συμφωνώ και εγώ. Άμα σου πω λοιπόν. Δεν ξέρω τι λέει. Έτω για την υπόθεση αυτή. Βεβαίω. Έχω στείλει μόνο τον πλεύρη. Ωραία. Λοιπόν και πληροφορώ. Μόνο. Κανέναν άλλον. Πήγε δεύτερο. Δικηγόρος. Και δεν μου πει. Αν πήγε για άλλες υποθέσεις. Όχι για. Όχι, γι' αυτό αποκλείεται. Αυτό δεν το ξέρει κανένας άλλος. Τότε αυτό που μου μπορεί να πήγε για άλλη υπόθεση. Αυτό που μου λες, όχι. Καλά, θα δεις. Τέλος πάντων. Παιδί μου, το ρώτησα εγώ, του λέω με συγχωρείς, του λέω αυτός ο άνθρωπος μου είπε στον ένα, μάλιστα. Μου λέει, όχι, μου λέει κι άλλος ένας που ήρθε πριν από αυτόν. Άλλη υπόθεση. Άλλη υπόθεση είναι αυτή. Είναι άλλη, υπόθεση. Άλλη υπόθεση θα είναι αυτή και τα μπερδεύει. Φαίνεται ο άνθρωπος δεν ασχολείται. Και προτάσεις καλά. Για να μου τις μεταφέρει. Ακούς. Πώς την πλάκα. Δεν το ξέρω. Δεν είναι για πλάκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα θέμα. Κάποιος άνθρωπος. Συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σου μιλάω για αυτό. Εσύ φαντάζεσαι ότι πάει ένας άνθρωπος. Να πάρει με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρω, να του κάνει προτάσεις. Με σου είσαι πάρα πολύ. Μην μπλέκουμε άλλα θέματα. Άστα. Εγώ σου λέω τώρα γι' αυτό. Θέλω να σε πάω να πάμε. Σου λέω για το συγκεκριμένο θέμα του ΚΑΠΑ. Λοιπόν, στον ΚΑΠΑ αυτός ο πλέκα, ο Κώστας λέει. Ναι. Έτσι. Έχει πάει μόνο θέμα που μου έφερε αυτός. Ως δυνατότητα για να βοηθήσει. Εντάξει. Και να βοηθήσει την δική σου περίπτωση. Του είπα του Αντώνη. Δες τον, αξιολόγησε. Τώρα θα ρωτήσουμε τον μπαμπά, διότι εδώ εμπλέκεται δικηγόρος, ο οποίος πήγαινε και πήραζε τις δικογραφίες και πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο δικηγόρος αυτός. Λίγο πιο δυνατά είναι, σου πω. Εμπλέκεται δικηγόρος, ο οποίος πήγαινε και πήραζε τις δικογραφίες και αφαιρούσε έγγραφα από μέσα και τους υποσχέθηκε ότι εγώ μπορώ να αφαιρέσω έγγραφα από τη δικογραφία ή να προσθέσω
με τρόπο ώστε να αθωωθείτε ή να μην πάει η υπόθεση στη, να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Ποιος είναι τώρα αυτός, θα το μάθουμε συντόμως. Διότι έχει συνέχεια αυτή η εκπομπή. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι θα ρωτήσουμε όμως τον Κώστα τον Πλεύρη. Γιατί εμένα με συναρπάσει η συνεργασία του σοσιαλιστή Άκη με τον φασίστα Κώστα Πλεύρη, έτσι δεν δήλωσε ο πατέρας. Δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά ο πατέρας μου είναι δικηγόρος, όπως ξέρετε. Δεν ξέρω, δηλαδή αν υπήρχε νομική σχέση σε αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι ότι θα το ξέρα, να πω την αλήθεια. Ποτέ, η ζούγκλα... Πάντως δεν είχε καταδικάσει ο κύριος Χατζόπουλος για ξέπλυμα χρήματος, όχι για τα λόλ. Όλα αυτά δεν έχουν φτάσει στα χέρια της δικαιοσύνης. Και πολλά ακόμα τα οποία θα ακολουθήσουν, όπως είδατε εμείς τις μεγάλες, έτσι, τις ωραίες ειδήσεις βγάζουμε 2,5 ώρα τα ξημερώματα. Δεν έχει σημασία η ώρα, δεν έχει σημασία το κανάλι, δεν έχει σημασία σε ποιο γήπεδο παίζεις. Σημασία έχει να παίζεις ωραία μπάλα, καθαρή. Ωραία, σωστό. Και το αποτέλεσμα να είναι όχι μόνο θεαματικό, να έχει και ουσία. Και να βάζεις και γκολ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και θα τα πούμε πάλι, κυρίες και κύριοι, εμείς τη Δευτέρα. Καλή σας ημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να φτάσετε μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σας και χαρά σας.